Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καιρή πρακτικά, πώς είναι να έχει έρθει η Παρασκευή, το καλοκαίρι να είναι εδώ, η Θεσσαλονίκη μας και η Θεσσαλονίκη σας να αρνείται να βάλει στην ζωή της τον χειμώνα, να μυρίζει ηλιόλουστη σαλονικιώτικη Παρασκευήλα και απέναντί μου, αντί για Σωτήρη Δασκαλάκη, ως ήθιστε τας Παρασκευάς, να έχω μία από τις κορυφαίες μηχανικούς ήχου στην Ευρώπη, την Αναστασία, την οποία σήμερα την πήρα πρωί τηλέφωνο. Θα σας πω το γιατί σε λίγο. Παπαδόπουλος ήρθε, εδώ πέρα είναι. Κάπου εδώ είναι και ο Τσαλτίδης, κάπου εδώ. Γεια σου ρε γίγαντα Παπαδόπουλα, γεια σου παλικάρι. Γεια σου παλικάρι μου, έμασε. Σε παίρνω και το πρωί που σε πήρα πρωί ξανά. Sorry, θες δεν προλάβει να φίλε με τίποτα να σε πάρω τηλέφωνο. Δεν προλάβει να το χθες το άσε, φάγαμε λούτσε το βράδυ, άστο. Και εμείς είμαστε έτοιμοι, είμαστε άστο. Άμα με τον κόβο να με παίρνει εσύ με ελικόπτερο. Χώρισε εδώ εκεί, βάλε ποια είναι πρώτη ώρα, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε λίγο το χαλάκι μας, να πάρετε μια γεύση από το χαλάκι μας. Περιττό να πω ότι στην Τζιμισκή τριτοκοσμικό κυκλοφοριακό. Πραγματικά λείπουν μόνο τα κάρα με τα βόδια, αν και για το δεύτερο έχω κάποιες επιφυλάξεις, λάξεις. Λοιπόν, άντε πάμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο, για εσάς δηλαδή, όχι για μας, για εσάς, γιατί έχουμε τρεις διαγωνισμάρες θεωρώ για σήμερα, πιάνουμε πολλά γούστα. Λοιπόν, τρεις διαγωνισμοί, λίγο το νου σας. Ξεκίνησε χθες με μια υπεραπλή, μια όχι λιτή τελετή, μια τελετή λιτότητας, το 59ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Θα πω σε λίγα λόγια για τη θεσσαλική εκδήλωση. Έχει ζουμί. Ο Λίμπερο το στηρίζει. Ο Λίμπερο είναι χορηγικό ραδιόφωνο και φέτος. Πάει τώρα, εγώ δεν ακούω που το βάλε ο Παναγιώτης. Για βάλω στο 2, Παναγιώτη. Για βάλω στο 2. Ναι. Εντάξει. Οκ. Okay, εντάξει. Αναστασία, εγώ με το 1. Λίγο στα ακουστικά μου σήκωσε το να θες. Λίγο. Μου σήκωσε τίποτα άλλο στα ακουστικά. Εντάξει. Λοιπόν. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο για την τελετή. Πάμε λίγο έτσι με ρυθμούλη. Δίνουμε σήμερα τρεις μονές προσκλήσεις. Είναι οι τρεις πρώτες από τις 10 που σήμερα θα δώσουμε. Δίνουμε τρεις μονές προσκλήσεις για το 59ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μπορείς να διαλέξεις όποια από τις 190 τόσες ταινίες μεγάλου μήκους που προβάλλονται, ελληνικές και ξένες, να πας από σήμερα έως και την άλλη Κυριακή που τελειώνει το φεστιβάλ, 11 του μηνού, έτσι. Από σήμερα, οι νικητές, από σήμερα έως και την άλλη Κυριακή, 11 του μηνού. Θα διευκρινίσουμε, το λέμε συνέχεια αυτό, ότι, τώρα επιτέλους ακούστηκα καλά, αλλά πάει χάρη. Είναι κινήσει. Ναι. Εντάξει, Αναστασία, εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε, με την πρόσκληση πηγαίνεις μόνο σε ταινία της ημέρας που πας για να βγάλεις, να την κάνεις εισιτήριο. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρεις την πρόσκληση για σήμερα και να κλείσεις ταινία την άλλη Κυριακή ή παραμεθαύριο. Έτσι. Είναι για την ημέρα. Όχι, δεν είναι την αποκερδίσεις σήμερα. Διαλέγεις ταινία, σου με θες τη Δευτέρα. Θα πας τη Δευτέρα να με κάνεις την πρόσκληση, να τη μετατρέψεις σε. Εδώ. Άντε. Εντάξει. Όταν έρθει ο άλλος πάει. Τέλειωσε. Τέλειωσε, ναι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, φαντάζομαι να έχει το μέσα. Λοιπόν, μετατρέπεις την πρόσκληση σε εισιτήριο για την ημέρα εκείνη που θέλεις. Δίνουμε τώρα δύο διπλές προσκλήσεις για το live του Μιχάλη Τζουγανάκη απόψε στο κλαμπ του Μήλου, του περήφανου κριτικού λαουτίστα. Πήρα σήμερα το πρωί την Αναστασία τηλέφωνο. Λέω ρε παιδιά, τι. Πραγματικά νεανικό Αλτσχάιμερ. Για τον Τζουγανάκη πρέπει να έχω δώσει προσκλήσεις 35 φορές. Τον έχω δει 2 φορές live. Κατά τη μία για πολύ λίγο, 5-10 λεπτά. Την άλλη τον είδα γεμάτα όμως. Πήγες για 5 λεπτά. Και κόλλησα. Κόλλησα. Αν είναι Τζουγανάκης ή Ζουγανάκης. Και λέω ρε Αναστασία, κόλλησα λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Πήρες τα φώτα της Χολίδης. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, το θεωρώ τραγικό. Εντάξει, Τζουγανάκης έλεγα ρε παιδί, αλλά λέω πως κάνω πατάτα. Λε, και είναι ο άνθρωπος, κόλλησα. Λοιπόν, δύο διπλές για τον Μιχάλη Τζουγανάκη απόψε στο κλαμπ του Μήλου. Μία από τις πιο ηλίθιες ερωτήσεις που έχουν γίνει, ήμουνα μπροστά. Στο προηγούμενο ραδιόφωνο είχαμε δώσει σε κάποιον η εταιρεία που το έκανε. Η Καζάν την πει, ο Σάβας. Λέει σε κάποιον να σου δώσω, θες να έρθεις, διπλή πρόσκληση. Λέει, ξέρεις τι γίνεται, θα πάω σε κάτι γενέθλια, θα προλάβω. Ποιος το πέφτει. Για κριτικό μουσικό. Ο Τζουγανάκης τελειώνει περίπου 5 τα ξημερώματα. Σόπα, τόσο. Ξεκινάει όλη η κριτική. Ναι. Όλη η κριτική. Τι ώρα ξεκινάει.
Όλη η κριτική. Ξεκινάει 10.30 ή 11. Πάει 6 ώρες, 7 ώρες. Και πάει, εγώ είχα φύγει την άλλη φορά 3.30 με πήρε ο ύπνος. Ναι. Ήρθε με χτυπάει ένας που λέει: Λέω, άσε με καλά είμαι. Δε. Μια χαρά το παιδί. Έφυγα 4 παρά. Τον είχα την τελευταία φορά. Οι κριτικοί ξέρετε πώς παίζουν, έτσι. Δεν σχολιάζω. Δηλαδή, ναι. Κριτικός κάτω από 4 ώρες μουσικός live δεν υπάρχει. Εντάξει. Και δίνουμε και 2 διπλές προσκλήσεις για τον ίδιο χώρο, το κλαμπ του Μήλου, για αύριο Σάββατο. Η αγαπημένη σας και η αγαπημένη μας μπλε. Καλημερίζω τον άνθρωπο που εδώ και 20 κάτι χρόνια γράφει στίχους. Έλα μαζί μου μια φορά. Τι κοτσάνα είπε. Τι, μπλε. Τι κοτσάνα λέει. Τι κοτσάνα λέει ο Ρασλαμά. Μπλε, είναι. Μια φορά. Το μια φορά ποιο είναι αυτό. Μια φορά. Μήπως λες αυτό. Μια φορά. Όχι ρε, το λέω μια χαρά ρε. Ποιο είναι παλικάρι με αυτό. Δεν θυμάμαι τίτλο, ρε Ασλαμά. Καλά, μου πει τίτλο. Παρακάτω, πες το. Μια φορά, μια φορά. Το 99-2000 κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι λίγο. Μήπως λες αυτό. Ποιο? Μια φορά. Να σε βλέπα. Όχι, ρε, κοριαλά μου λες εσύ, ρε Ασλαμά. Ναι, τεράστιο κομμάτι. Λοιπόν, θα σε λίγο σκίσω, θα πατήσω σε λίγο μια φορά μπλε και δεν. Ωραία, μια φορά δεν ξέρω. Τα έχω. Ναι. Μπλε τα έχω όλα. Δεν θυμάμαι τα πάντα. Αν μου λείπει ένα άλμπουμ, όλα τα έχω. Δεν θυμάμαι με τσάτσου, δεν θυμάμαι. Σε λίγο ετοίμασε, σε λίγο ετοίμασε. Σε λίγο ετοίμασε, τώρα θα δούμε το άλλο. Χώθηκε τώρα, σου λέει κάτι να ακούσουμε αυτό που θέλω, κατάλαβες. Λοιπόν, μπλε, υπάρχουν οι μπλε, φοβερό, ε. Καλημερίζω τον Γιώργο τον Παρόδη, τον άνθρωπο που επί 20 κάτι χρόνια, τον άντρα που επί 20 κάτι χρόνια κάνει μια απίστευτη δουλειά, γράφει στίχους, έχοντας στο μυαλό του μόνο μία γυναίκα. Ποια? Τον στιχουργό τον μπλε. Έτσι. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό. George. Να γράφει στίχους μόνο για γυναίκα. Χτυπιέμαι το πρωί να θυμηθώ πώς ήταν η μαυρούλα που είχαν για 1,5 χρόνο. Ήταν η Θεοδοσία Τσάτσου. Μετά ήταν η μαυρούλα για 1,5 χρόνο με την οποία υπάρχει απίστευτο σκηνικό με εμένα και τον Στέφανο, τον Αθηναίο. Στην Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική, στην Κουρμπούρου. Ναι, τότε που μπεκρόπινες. Δεν ήταν η Τσάτσου ή... Κάτσε να τα πούμε πριν μπει αυτός, ναι, να τα κλείσουμε. Αυτό, έτσι. Καλημερίζουμε τον Γιώργο Παπαποστόλου και καλημερίζουμε και την hot mama Georgia. Δίνουμε σήμερα, ναι. Ξεκίνησε χθες. Έχεις βάλει πουκάμισο. Τώρα καλά ακούγομαι. Όχι, ρε, για να το δω. Φοβερό, πλάκα-πλάκα τώρα το είδα. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Γιατί έχουμε ήδη την πρώτη συμμετοχή. Κυριάκο, καλημέρα. Καλημέρα, λέει στο Μερεάλ και Σουρεάλ. Να σε καλά, Κυριάκο. Η πρώτη συμμετοχή με το καλημέρα. Να σε καλά, Κυριάκο. Να σε καλά, παλικάρι μου. Μπαίνει σε κλήρωση κανονικά. Λοιπόν, τρεις μονές για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Βγάλε με ρεσί, όχι προφίλ. Προφίλ δεν είναι το καλό. Καλά, λέει. Τρεις μονές. Πηγαίνεις όποτε θες, όποια ταινία θες από σήμερα μέχρι την άλλη Κυριακή. 2 διπλές για το live του περήφανου κριτικού λαουτίστα Μιχάλη Τζουγανάκη απόψε στο κλαμπ του Μήλου και 2 διπλές για τους μπλε αύριο βράδυ στο κλαμπ του Μήλου FM κενό όνομα επώνυμο δίπλα γράφεις φεστιβάλ και δίπλα για ποιο live θες. Μη γράψεις live γιατί και τα δύο είναι live. Λοιπόν, σήμερα ή μάλλον ψέ έγινε η μεγάλη πρεμιέρα ταινιάρας, όχι ταινιάρας, συγγνώμη, θεματάρας, ταινιάρας όχι καθόλου. Φοβάμαι, θα μέχρι να τη δω, δεν ξέρω, δεν λέω. Είχαμε την πρεμιέρα ΕΨΕ, οπότε μπαίνουμε με σχετικό κομμάτι. Πάμε, Αναστασία. Το πρώτο μήνυμα που θα στείλει το ονοματεπώνυμο του ακροατής και από ποιους το ακούμε, έχει ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Στο πρώτο μήνυμα. Από ποιους το ακούμε εδώ, το πρώτο μήνυμα. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σου, ποιοι είναι αυτοί που ακούμε, αποστολή στο 54526. Έχω ρωτήσει, βάζοντας τη φωτογραφία σου στο Facebook, ναι. Έχω ρωτήσει τους φίλους ακροατές. Ναι. Και τους, αυτούς που μας ακολουθούν στο Facebook να μας πούνε πού θα πας μετά. Πού θα πάω πουθενά. Λοιπόν, υπάρχει, έχει ανεβάσει ο Χρύσανθος, είναι σε δαιμονιώδη φόρμα τελευταία. Φωτογραφικά. Έχει ανεβάσει φωτογραφία μου τώρα από το στούντιο, σημερινή. Όποιος θέλει την σχολιάζει. Όποιος θέλει την σχολιάζει, έτσι. Στο Facebook του Λίμπερου. Είναι φωτογραφία συλλεκτική Ασλαμά με πουκάμισο σκουρόχρωμο. Ναι. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια φωτογραφία. Μοιάζει λίγο με πιτζάμα, βέβαια. Ναι. Ακόμη δεν έχουν έρθει. Αλλά είναι καλό αυτό το πουκάμισο. Ναι, δεν έχουν έρθει ακόμη αυτά. Αυτή η εταιρεία ακόμη δεν έχει έρθει στο βαθύλακο. Επισηρώ απάντηση, λέει ο 509. Το πουκάμισο το φοράει με. Τα μανίκια κατεβασμένα μέχρι κάτω. Ποτέ δεν έχω βάλει τέτοιο. Και το γιακά. Ναι. Και γιακά. Ναι. Και ο γιακά κοβαμένο. Κάνε δικαστήριο μπορεί να έχει. Μπορεί να πάει έτσι αυτό που έχει βάλει και κάποια γραμμάτια. Κυρία. Τι πάει σε κυρία. Α, για το μηχανάκι μου, ναι, σωστά. Ναι. Φάσε τη γλώσσα σου. Κάνε τριζάκι. Επισηρώ απάντηση. Δύσκολο. Η ζιγ-ζαγ, λέει ο 509. Όχι, δεν είναι η ζιγ-ζαγ. Ο Ηλίας μας ακούει από τη Νέα Μάκρη. Καλημέρα. Γιώργο, δεν είναι η Five. Νέα Μάκρη Αττικής, έτσι. Ναι. Όχι, δεν είναι, όχι. Παιδιά, δεν σοβαρά τώρα, δεν περίμενα, δεν έχουμε για πλάκα 5-6 απαντήσεις. Το έχουμε ξαναβάλει
πρέπει να το έχω βάλει εδώ πέρα στο Λίμπερο και όταν ήμουν μόνος και με Σακισλόγλου και καμιά φορά με Παπαδόπουλα που έρχονταν σε κάτι απεργίες. Ούτε καν θυμάμαι. 5-6 φορές το λιγότερο το έχω βάλει. Το λιγότερο. Ο Γιώργος ο Ιταλός λέει ότι το πουκάμισο είναι αυτό που αναδεικνύει την πραγματική σου ηλικία. Δεν θα το ξαναβάλει μετά από αυτό που είπες. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Ιταλό. Μάλλον δεν καταλαβαίνει το γιατί με τίποτα. Το ευχαριστώ εγώ. Λέει και, λέει και ένα συγκρότημα. Ναι. Δεν μετράει όμως. Δεν μετράει, δεν μετράει. Στην οθόνη του Λίμπερο. Αυτό είναι. Άμα είναι να το πω. Όχι, μην λες, μην λες τίποτα. Αυτό είναι. Ναι. Θα το δουν όλοι. Δεν το. Εντάξει, όποιος στείλει πρώτος εδώ. Του το σβήνω, του το σβήνω. Στην οθόνη, σβήστο. Το σβήσα. Σβήστο. Για να ακούσετε όμως αυτή την κομματάρα, όμορφα και ωραία, πρέπει να πείτε και Βασιλική Ρετσίνα. Από την Μεσημβρία είναι ο ποιητική. Στο τηλέφωνο επικοινωνία 2310 713 981. Είναι ένας από τους 68 χορηγούς της πρώτης ώρας. Κανονικά είμαστε. Τρεις είναι ένας. Λοιπόν. Ο Αλέξανδρος λέει σε μνημόσυνο πάει με κλειστά τα μάτια. Καμία σχέση, όχι. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Καμία σχέση. Το μνημόσυνο είναι μετά. Καμία σχέση, όχι. Από 40 μέρες. Σχολιάζει ποιος θέλει. Δώστε λίγο Αναστασία να ακούσουν. Νομίζω ότι ασχολούνται με το πουκάμισο σου όλοι. Και όχι με το τέτοιο. Το ξέρω, το ξέρω. Ο Σωτήρης κάνει τη δήλωση της εκπομπής. Του αιώνα. Όχι, της ημέρας. Και σε χαρακτηρίζει. Κυριούλη. Και κάνει την Αναστασία να δαγκώσει τα σιλάκια της. Είδες που μου έλεγες πριν ένα διάστημα, σταμάτα αυτό το Κυριούλη. Όσο υπάρχει αυτό το Κυριούλη, υπάρχουν και τέτοια μηνύματα. Και προσέξτε, δαγκώνει το κάτω σιλάκι της με την πάνω οδοντοστοιχεία της η Αναστασία. Έτσι, έτσι. Ναι. Έγινε μια Σοφία Λιμπέρνη. Παιδιά, απευθυνόμαστε. Ο Ιγλουράκιου λέει. Διασκευή. Άλλο, άλλο, άλλο. Είχαμε την πρεμιέρα, έτσι, του Bohemian Rhapsody. Το βάζαμε πολύ στο σεφ αυτό το κομμάτι, μάλιστα. Time out. Ναι, ελπίζω, να κάνει και, ελπίζω να κάνει εδώ και εδώ τρελά εισιτήρια. Για την ταινία δεν πρέπει να επιφυλάσσουμε να τη δω. Έχω δει το τρέιλερ τρεις φορές. Ο σκηνοθέτης είναι, ο Brian Singer. Περιμένω να το δω. Δεν διάβασα καλή κριτική από ένα-δυο ανθρώπους που σε εμπιστεύομαι. Θα τη δω την ταινία, εννοείται. Ο στη μνήμη του Freddie Mercury. Ότι έχεις ραντεβού με μια κυρία με απίστευτες πατούσες. Θα το ήθελα αυτό, μακάρι. Θα το ήθελα αυτό, μακάρι. Αλλά. Θα το ήθελα. Είναι ζεστό. Ναι. Θα σκάσεις. Όχι, δεν ξέρεις τι είναι, όχι. Παιδιά, έχει κουμπωμένο και το κουμπί που κουμπώνει το βάζει τη γραβάτα. Γεμάτη ποπλίνα. Πάνω. Γεμάτη παμανίκια. Σπάνια τον έχω δει έτσι. Όχι, ναι. Τον έχω δει πάρα πολλές φορές. Απλά τα μανίκια τα σήκωνε μέχρι εδώ περίπου. Να πω κάτι. Να πω κάτι. Ναι. Πρέπει να έχω περίπου 3.000 που κάμισε. Ναι, απλά δεν, δεν κοροϊδεύω. Okay. Δηλαδή, μου έχουν πει άτομα να ανοίξουμε μαγαζί. Να βάλω εγώ. Γενικά έχω άπειρα ρούχα γιατί δούλευα. Τελείωσε ο διαγωνισμός. Ο Ευάγγελος ο Φελώνης καβατζώνει τα γυαλιά ηλίου. Ή ζευγάρι γυαλιά Οράσεως από τα Opticon Express. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας εδώ πέρα στα Opticon Express που δίνουν τρελά δωράκια καθημερινά. Κάθε μέρα. Η Warrant φυσικά είναι, η Αμερικανή Warrant. Θεός χωρέστον τον Janie Lane. Ακόμη θρηνώ την απώλεια του τραγουδιστή. Πολύ πιο όμορφη, θηλυκή ομορφιά. Ακόμη και από ξανθές κοπέλες που ξέρω. Θεός χωρέστον τον Janie Lane. Τεράστια λατρεμένη. Πιο ομορφιά ο άντρας. Warrant. Ναι. Ναι, που έχει πάει με 85-50 πλάσιες γυναίκες από ό,τι εσύ. Μία φορά αν τον έχει κάνει τον μπούρμπουλο όμως. Μίλησε ο επιβίτορας του Βαθυλάκου. Μα ακριβώς, όχι, αυτό σου λέω. Δεν είπα αυτό. Σου είπα μία φορά αν έχει κάνει μπούρμπουλο. Δεν μετράει όσο εγώ. Αναστασία, για πάση με σπίτι, μετά πει στη μαμά σου έμαθα ωραία πράγματα σήμερα στη δουλειά. Μια που είπες μαμά. Έμαθα τον μπούρμπουλο. Μια που είπες μαμά. Χρόνια πολλά στην κυρία Στέλλα, τη μάνα μου. Γιορτάζει. Γενέθλια σήμερα. Κυρία Στέλλα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Μαριλής, πώς λέει τη μαμά. Και η μαμά της Μαριλής. Γενέθλια. Γενέθλια. Oh. Μαζί οι μαμάδες μας έχουν γενέθλια. Κυρία Στέλλα, κρατάμε λουλούδι. Όχι, μαχαίρι, λουλούδι. Αγαπητές κυρίες. Και η κυρία Χριστίνα, λοιπόν. Κυρία Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα και η κυρία Στέλλα. Κυρία Χριστίνα, ποια είναι. Να τις γνωρίσουμε κιόλας. Χριστίνα Ζαγόρα. Να κάνουμε ένα πάρτι μαζί. Η μητέρα του Γιώργου και της Μαριλής. Περιμένω και από τις δύο κάτι συμβολικό χαλβά. Το νου σε εκεί να φάει, ρε παιδιά. Όχι σήμερα, κούτρα. Από την άλλη εβδομάδα, από τις 20 μέρες. Μετά κάποια στιγμή. Αν πέρασε 19 μέρες θα πει καλά. Να ρε, πω ότι τα γλυκά που με έχει φτιάξει μου έχει στείλει η κυρία Στέλλα Τσαλτίδου δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Χαλβά σιμιγδάλι νομίζω μου είχε στείλει η μαμά της Μαριλής. Νομίζω. Νομίζω. Από τους πιο θεϊκούς που έχω φάει, πανάλαφρος. Ευάγγελε Φελώνη, τώρα στο διάλειμμα, να ξέρεις, μπορείς να πας από σήμερα μετά τις 3 σε όποιο από τα 3 Opticon Express θέλεις που υπάρχουν στην πόλη, ένα δυτικά New F Carpia, τα άλλα 2 στο κέντρο και να καβατζώσεις ή ζευγάρι γυαλιά Οράσεως
ή ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 65 ευρώ. Πώς τον είπες, Μάριε? Ευάγγελος Φελώνης. Ο οποίος μπορεί να καθαρίσει και τα μπέκ του βενζινοκινητήρα του έτσι απλά και να εξοικονομήσει κάσιμα και χρήματα. Απόλλων 18 κάτω τούμπα στον κήπο του καλού και στο injectionservice.gr. Είναι στη ωραία που τα δέντρα. Τσίψη, τσίψη, τσίψη. Είναι το κλίμα, κατάλαβα. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Ναι. Ο 164 θέλει να κάνει και αυτή η εκπομπή. Την προπαγάνδα που κάνουν όλες οι υπόλοιπες. Όχι, φιλέ, αυτή η εκπομπή διαφέρει. Δεν γίνεται. Θα το διαβάσουμε. Καταρχάς, καλημέρα, Ουρανία. Καλή τύχη στην κλήρωση. Τι ωραίο. 164. Λες, καλημέρα. Το λατρεμένο μου το παοκτσάκι είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Καμιά αναφορά στο δημοσίευμα τη Financial Times, αφού δεν είναι για Σαββίδη, μιλήστε για πατούσες. τι λέμε, Times. Έχουν βγάλει Financial Times ένα άρθρο το οποίο είναι. Σε σχέση με σκάνδαλο και διερεύνηση των αρχών. Ναι. Γιατί, όχι, για το Μελισανίδη. Για την εταιρεία από το Aegean Petroleum. Η έγκυρη Financial Times. Όχι άλλη, τα σκουπιδαριά. Για τον Δημήτρη Μελισανίδη. Όχι για τον Δημήτρη Μελισανίδη, για την εταιρεία. Για την εταιρεία, συγγνώμη. Στην οποία όμως είναι βασικός μέτοχος. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και λένε. Μισό λεπτό, καλά. Λοιπόν, είναι τη Financial Times, έτσι. Όχι New York Times. Εκείνη είναι τα σκουπίδια. Τώρα μιλάμε για εγκυρότητα. Αναστασία, βρε και βάλε ό,τι θε εσύ. Ό,τι θε εσύ. Αλλά δεν συγκρίνεται μία με την άλλη. Αλλά τέλος πάντων. Και. Λέει για διερεύνηση σκανδάλου και 210 εκατομμύρια. Και αν έγινε σωστά δανειοδότηση προς την ΑΕΚ 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Για μπουρμπουλίτρες στους ωκεανούς τίποτα να βγει. Όχι τέτοια. Διάφορα τέτοια. Και αν έγινε σωστά κάτι μεταβιβάσει κτλ. Αυτό έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά, φίλε 164, αν είχε στείλει εσύ για τους New York Times τότε, θα δικαιούσε να πει για τους Φαϊνάνσια. Μα είχε στείλει, εγώ το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και κάτι άλλο 164. Εδώ απευθυνόμαστε σε 3 εκατομμύρια παοξίδες. Οπότε γι' αυτό μας ακούνε 8.000 αεξίδες. Κατάλαβες, έβαλες τη θέση του 164 μας λαμάς τώρα. Ο Γιώργος λέει κυριούλιδες. Εσάς δύο. Όχι, εσείς ο δεύτερος στην φωτογραφία. Δεν είμαι εγώ. Επειδή φαίνεται ναι. Παιδιά, μπείτε στο Facebook του Λίμπερου. Έχει ανεβάσει φωτογραφιάρα ο Χρυσανθός. Κάνει τρελή δουλειά τελευταία στον χώρο της φωτογραφίας. Μήπως να αλλάξει καριέρα. Έχω ρωτήσει πού πας. Και γράφουνε. Ο Γιώργος γράφει εδώ η Warren. Α, είναι λίγο φάση My Style Rocks. Ναι, ναι. Είναι λίγο My Style Rocks. Παιδιά, η κορυφαία εκπομπή, να τη βλέπετε. Κάθισα πάλι, προθέτω μεσημέρι. Πέρυσι ήταν ωραία. Και, Παναγιώτη, νίσταζα. Ναι. Και, τώρα τη θεά από το Style Rocks. My Style Rocks, ναι. Έρχεται στο πάλε. Φεύγει από. Πήγε ένα μήνα σε αυτούς. Δεν είδε ούτε έναν. Ναι. Λέει τι να προωθήσω εδώ την καριέρα μου. Ναι. Άδειο είναι το γήπεδο. Σου λέει να πάω σε προπονήσεις, άρχισε ο Ολυμπιακός. Τούνι με Παπαντονίου έρχονται στον Άρη. Μπράβο, μπράβο. Αναβιώνει ο παιχνίδι Μαρινέλα. Ο Παπαντονίου βοήθησε με. Είναι ο γιος του πρώην άσου του Παναθηναϊκού. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, η Warrant, σωστά του είπα. Ναι, Warrant, ναι. Με Τζένι λέει. Τζάνι λέει. Ο τραγουδιστής ήταν, ο Τζένι λέει. Σχορεμένο. Ναι. Πέθανε πριν από 3 χρόνια. Θεή, λέει αυτό ο Γιώργος. Ναι, εννοείται Warrant. Ο Δημήτρης λέει ότι πα στο Δημαρχείο για γάμο. Καλό! Παουξάκι πρέπει να είναι αυτό. Δημήτρης, τέλος πάντων. Δύσκολο. Ο Θανάσης λέει: πας στην καφετέρια στο Βασιλικό Θέατρο με την Όλγα Τρέμι. Μακάρι να μπορούσα. Μακάρι να μπορούσα. Με τη θεά. Στο παλιό καλό Μέγκα, Με τη θεά, Όλγα Τρέμι. Ο Παναγιώτης λέει: που κάμισο δεκαετία 90 φοράει σήμερα η γιαγιά. Είναι. Είναι λίγο 90. Παπαδόπουλα, το φετινό γλέντι που προσφέρει στους κυριούλιδες είναι ανεπανάληπτο. Ποιος το λέει, ποιος αγαπημένος το λέει. Παναγιώτης Πάγκος. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλά, αυτός προφανώς είναι ΠΑΟΚ. Και μια ζωή στον Πάγκο. Εμείς θα είμαστε βασικοί. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι, έχεις βγάλει, μπράβο, κάνεις πολύ καλή δουλειά. Κάνεις. Διαλυματάκι, ναι. Οι Πάγκοι όμως φέρνουν τις νίκες. Παιδιά, μην ξεχνάτε, έτσι. Τρεις μονές προσκλήσεις. Πέτρος το έχει βρει. Φεστιβάλ κινηματογράφου θα πάει, λέει, πού αλλού. Όχι. Όχι, δεν θα πάει. Από το βράδυ θα πάω, ρε παιδιά. Πήγες, το βράδυ. Έχει συνέντευξη τίποτα. Το βράδυ. Χθες πήγα στην τελετή έναρξης, πάρα πολύ ωραία ταινία. Το κλέφτες. Τροπιτάκια είχε. Τίποτα δεν είχε. Το κλέφτες καταστημάτων. Ναι. Η Ιαπωνική ταινία που πήρε φέτος το Όσκαρ στις Κάνες. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Ευαίσθητη, τρυφερή. Με απίθανο κοριτσάκι. Το πιτσερίκι. Καπνισμένες Κάνες. Και πολύ ωραία, πραγματικά. Όχι λιτή, τελετή λιτότητας. Καμία ομιλία πάνω στη σκηνή. Όλα στην οθόνη, σε βίντεο, σαν μια ταινία μικρού μήκους. Και με τον Ορέστη Ανδρεαδάκη, τον καλλιτικό διευθυντή του φεστιβάλ, και με την Ελίζα Λαντό, και με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, και με τον υπέρα άνετο εννοείται. Ποιο Τζιτζικώστα, περιφερειάρχη.
Ναι, εννοείται. Α. Και με τον Γιάννη Μπουτάρη και με την Καταρίνα Νατοπούλου, η πιο κλεισαρισμένη και συγκεκριμένη με, από όλους. Μετά ή πριν το Μακεδονία Παλάς που πήγανε και είπαν ότι με λεφτά του ΕΣΠΑ και του, του θα διαμορφώσουμε το χώρο γύρω από την Τούμπα, ναι, που θα τα πλήρωναν αυτοί. Γι' αυτό είχε χθες κάμερες στο Μακεδονία που πέρασε Μακεδονία Παλάς. Τα πάμε, κύριε. Πήγανε και κάνανε μια πισίνα, ο περιφερειάρχης. Θα κάνουν μια πισίνα και πέρασε το Μακεδονία. Θα κάνουν πήγανε στο ξενοδοχείο του ιδιοκτήτη. Να ακουστεί καλά το παιδί. Στο ξενοδοχείο του ιδιοκτήτη για να συζητήσουν και το θέμα. Είναι ντροπή. Μεριμνούμε για τα παιδιά στο κολυμπητήριο. Θα πάρουν τα σκουφάκια, τα μαδροπέδιλα. Η συνάντηση να γίνει στο Δημαρχείο. Δεν μπορούσε, στην περιφέρεια. Δεν μπορούσε να γίνει. Είναι δυνατόν να πηγαίνει στο Μακεδονία Παλάς. Μας χρειάζεται, κατάλαβες, μας χρειάζονται αυτοί. Κατάλαβες τι γίνεται. Ο Ιβάνος δεν κάνει μετακινείται. Και φοβόμαστε και τα ελικόπτερα. Από αυτό που έγινε στο τέτοιο, στο Λέστερ, δεν μπορούμε. Ολιγαρχία, φίλε. Δεν μπορούμε. Κανονικά. Δεν μπορούμε, Κυριούλη. Γι' αυτό είχε 30 κάμερες. Τι καλά να έχει η Μαρία Φεστιβάλ και να το γράφει 6 μήνες, ε. Να τα γλίτρωνε μέχρι τον Μάιο. Ο Θανάσης λέει, Μαρία. Άντε, Μάρια. Και καλούς απογόνους. Περίμενε, περίμενε. Ποιος είναι ο τυχερός? Ο τυχερός. Ποιος είναι ο τυχερός? Στο Δημαρχείο να παντρευτεί. Ναι ρε φίλε, με Γιάννη Μπουτάρη δήμαρχο, γιατί δεν κατάλαβα. Εντάξει. Μετά από αυτό. Λοιπόν, δύο διπλές για Μιχάλη Τζουγανάκη απόψε κλαμπ του Μήλου και δύο διπλές αύριο στο κλαμπ του Μήλου μπλε. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα φεστιβάλ ή Τζουγανάκης ή μπλε ή και τα τρία ή τα δύο από τα τρία. Αποστολή στο 54526 και φυσικά περιμένουμε βιτριολικά σχόλια στο Facebook του Λίμπερου. Πρώτο break και συνεχίζουμε με άματη επιστροφή μας. Άντε, Αστέρι μου, τι έβαλες? Μανώλη με Μιχάλη. Ωραίο, λατρεύω Μανώλη λιδάκι. Υπάρχει το μια φορά. Αν και έχω μαλώσει τον αέρα μαζί του και το βρήκαμε το κομμάτι το μια φορά που θέλει ο Παναγιώτης από τους μπλε. Λοιπόν, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Ανδριανή, καλημέρα Δώρα, καλημέρα. Τι λέει απόψε Δώρα, αύριο κάτι, τίποτα, δεν πειράζει. Αχ, καλημέρα Γεώργη, παλικάρι μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε Τρόικα, ενωμένη δυνατή, ήρεμη μέρα μετά την θύελλα και το ψωμί που έδωσε στην πόλη Ευσέ ο Ηρακλής και όσα εσχρά ακούστηκαν χθες σε διάφορους βαθμούς της πόλης από τις 7.30 το πρωί μέχρι και το βράδυ. Πραγματικά με έκαναν να ντρέπομαι. Τι εσχρά δηλαδή? Δεν θέλω να τα πω. Εσχρά να τα επαναλάβω εγώ. Κανένας δεν βρέθηκε να σου πει, μου είπε ότι τέτοιο. Κανένας φίλος του Ηρακλή. Πώς βρέθηκε? Κανένας φίλος του Άρη. Σφραγισμένα χείλη. Κανένας φίλος του ΠΑΟΚ δεν σου είπε για τον Ηρακλή? Όχι, θα σου πω. Φίλοι του Άρη σου λένε. Να σου ψιθυρίζουν το αυτάκι έτσι πίσω. Βρες ποιος εψέ στο φεστιβάλ. Καταρχάς του ευχόμαστε ολόψυχα να πάει καλά με την περιπέτεια υγεία σου περνάει και δίνει μεγάλο αγώνα. Ολόψυχα ακροατής πιστός ο Χρήστος. Μας ακούει κάθε πρωί και μας στηρίζει. Και κάνει τα πάντα για μας, να είναι καλά. Με ένα ελαφρύ μηδίαμα μετά την τελετή και την προβολή της ταινίας στο φεστιβάλ, λέει: ρώτα τον Χρήστο Ανατολικά, η απονομή σε εμάς του πρωταθλητή του Άρη, πού θα γίνει? Μπορεί να μου δώσει μια πρόσκληση τα VIP να είμαι, λέει, και εγώ. Ρώτα τον Χρήστο. Τι ομάδα είναι αυτός? Είπε: Αριανός. Αριανός και ηρωνεύεται, κατάλαβες. Και είναι Αριανός αυτός. Σίγουρα. Φανταστικό παιδί Παναγιώτη που για την που δεν αγοράζει διαρκείας, δεν παίρνει εισιτήρια, δεν πάει στο γήπεδο. Τώρα μην αδικείς. Αλλά είναι φανταστικό τώρα παιδί. Εντάξει, για τον Άρη έχει δώσει το παιδί, έχει δώσει το μισό του γραφείο. Oh. Το άλλο μισό που το έχει δώσει. Στον ερεστέχνη. Τι κοστάνα είπε, η οικογένεια έχει ο άνθρωπος, τι λες παιδί, τι λες. Καβάντζα ξεκαβάντζα. Εγώ μπορούσα να μπαίνω παντού κούτρα, υπάρχει και διαρκείας όμως. Λοιπόν, ο Κώστας λέει: τέτοια πουκάμισα παίζει να φορούσε ο Κυρκό όταν γλεντούσε και τα έσπαγε στις μπουάτ. Ο Τουλαλάν το είπε αυτό. Καλημέρα Τουλαλάν, λατρεμένα. Ο Γιώργος ο Ιταλός από κάτω και του απαντάει. Με τέτοια πουκάμισο ο Κυρκό γοήτευσε το φοιτητή. Ξέρεις τι γίνει με αυτήν την ιστορία, δεν ξέρεις. Τουλαλάν, μου λείπεις, παλικάρι μου. Λες να είναι δώρο από τον ωκεανολόγο που είχε γνωρίσει διακοπές το Μάριο. Α, τότε, για τους ξυφίες, κάτι του λέγε, ναι. Στην Άξο, Αυστραλός και ωκεανολόγος. Τι γέλιο έκανα. Ο Κώστας λέει, μου θυμίζει εξιντάρι, σχεδόν. Δύο μέρες τον είχε δίπλα του ο ωκεανολόγος. Περίμενε. Μαρία. Μου είπε να κοιμηθούμε μαζί και δεν πήγα. Πολύ χάλιζε μάλλον. Ο Κώστας λέει, μου θυμίζει εξιντάρι, σχεδόν, που για μια τετραετία ήταν δήμαρχος Κιλκής, Θήβας, Γιαννιτσών ή κάποια τέτοια πανέμορφη πόλη και στο μυαλό του έχει ότι πάντα πρέπει να βγαίνει έξω την πόλη του με καλά ρούχα για να μην χαλάσει η εικόνα του πρώην δημάρχου. Τα είπε όλα, φίλε. Ο φίλος ο Σταύρος που είναι παοξής με χαρακτηρίζει χρυσάνθη. Δηλαδή τώρα, φίλε, πραγματικά. Μπορεί να του κατά λάθος έγραψε το ήταν.
ή Χρυσάνθη. Κάτσε, παιδιά, επειδή κάποιοι τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο, έχει ανεβάσει ο Χρύσανθος φωτογραφία δική μου σήμερα από το στούντιο και ο Παναγιώτης φαίνεται πίσω. Στο Facebook του Λίμπερο, έτσι. Λέει, και διαβάζει σχόλια Κροατών. Σε τι είναι στα φόρτε, λέει η Χρυσάνθη. Γιατί σαν δυστύχημα σε έβγαλε πάλι. Παπαδόπουλα χόρεψε τα κορίτσια λίγο. Στίβα από Πειραιά. Γεια σου, Στιβάρα. Από Πειραιά, νομίζω. Πειραιά, συγγνώμη. Απλά μπερδεύω τώρα τελευταία. Πάω και Πειραιά τα μπερδεύω. Άντε, κακομοίρη, διάβαζε. Λοιπόν, ο Τάσος λέει, αχ, και ο Ταρίφας της καρδιάς μας είναι εκεί. Ο Σάβας λέει, καλημέρα από το Νέο Ηράκλειο Αττικής. Ο Μάριος σαν επιστήμονας είναι, όπως τα χθεσινά 15χρονα. Καλημέρα στο Νέο Ηράκλειο. Καλημέρα, φίλε, να είσαι καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας, σε αυτούς οι ιδιαίτερες μας στηρίζουν στο νομό Αττικής. Για προφανείς λόγους, έτσι. Παιδιά, να είστε καλά. Τεράστιο ευχαριστώ. Και μπαίνουν και στα οφίτσια της Μαρμίτας. Good morning, lads. Ο ένας κακή, ο άλλος που κάμισε τρία νούμερα μεγαλύτερο με αστέρι στο γιακά. Εδώ Radio Saigon. Good morning, Vienna. Ο Ντάγκαν είναι αυτός. Καλημέρα, Ντάγκαν. Φοβερό παοξάκι. Ο Τάσος λέει, σατανόγρια σλάμα, το που κάμισε νυχτερινή παραλλαγή. Έχει και οπλώσιμα στο γιακά, βλέπω. Ανθιπολοχαγός, ούτε καν λοχαγός. Καλή εκπομπή, παιδες. Καλημέρα, γίγαντα. Απλά είναι το σήμα της εταιρείας να πω το που κάμισε ότι είναι Sessions, αμερικάνικη εταιρεία, την η οποία δεν έχει φτάσει ακόμη στο παθήλατο. Τους άδειμους που τα βρίσκουνε. Να πούμε λίγο, Χρήστα, τους διαγωνισμούς. Γιατί δεν τους είπαμε άμα τα επιστροφή. Και κανένα χωρικό διαβάστε, γιατί δεν διαβάζω εγώ τους χωρικούς συνέχεια. Θα διαβάσουμε, Παναγιώτη. Μην ξεχνάς, τρέχουν τρεις διαγωνισμοί, τρεις μονές προσκλήσεις. Για το φεστιβάλ κινηματογράφου, πηγαίνει σε όποια από τις 190 τόσες ταινίες θες από σήμερα έως και την ερχόμενη Κυριακή. Δύο διπλές για Μιχάλη Τζουγανάκη που προηγείται με διαφορά από τους άλλους δύο διαγωνισμούς απόψε στο κλαμπ του Μήλου, ο περήφανος κριτικός Λαουτίστας. Και δύο, διπλές για αύριο Σάββατο στο κλαμπ του Μήλου για τους μπλε. Μια φορά διάβασε χορηγούς και διάβαζε τη δεύτερη ώρα. Άχρηστο! Δεν πειράζει, εμείς. Σήμερα κυλάει, κυλάει ο χρόνος ανάποδα για την απονομή του πρωταθλήματος στον ΠΑΟΚ. Σήμερα θα γίνει ανάποδα, έτσι, παιδιά. Θα διαβάσουμε της δεύτερης ώρας την πρώτη και της πρώτης ώρας τη δεύτερη. Πρώτη, εδώ πέρα, πρώτη λέει. Jackson, FM κενό, όνομα, Jackson, επώνυμο, δίπλα γράφει φεστιβάλ ή Τζουγανάκη, Σιμπλέι και τα τρία αποστολή στο 54526. Θα διαβάσουμε τους χορηγούς με πανέμορφο κομμάτι του Μιχάλη Τζουγανάκη, το οποίο ερμηνεύει ο Μανώλης Ολιδάκης. Μάριε, δυστυχώς οι άοκνες προσπάθειές σου να εξημερώσεις και να εξευγενήσεις και ενδυματολογικά του συμπαρουσιαστές σου αποβαίνουν άκαρπες όπως φυσικά αναμένονταν. Διδάσκεις στυλ, γούστο, κομψότητα. Συνέχισε όμως το μοναχικό σου αγώνα για εμάς τους χιλιάδες ακροατές σου. Μπράβο. Λέει ο Γρηγόρης. Γρηγόρη δεν είναι στις παντόφλες που φοράει. Ο οποίος, και την πιζαμούλα από κάτω. Ο οποίος κάτσε να ανοίξω να τον δω κιόλας στον Γρηγόρη. Ναι, ο Γρηγόρης ο... Ο Γρηγόρης. Ο Μπέκ. Ο οποίος έχει φωτογραφία. Τον Τζόρτζι Μπες και τον Τσάρλς Μπουκόφσκι. Κλαίω. Κλαίω, Γρηγόρη, έχει τους δύο πιο μεγάλους αλκοολικούς, ποδοσφαιριστή και λογοτέχνη. Μεθυσμένος είναι με αυτά που λέει. Έχει φωτογραφία. Τσάρλς Μπουκόφσκι. Μεθυσμένος είναι με αυτά που λέει. Εννοείται. Το χ ξέχασα το έλος. Εννοείται ότι με έχει σημαδέψει η ποίησή του, η λογοτεχνία του. Δεν σχολιάζω. Έτσι. Ο βρωμιάρης πορνόγερος, ο αλκοολικός, που σε κάθε σελίδα βιβλίου του πηγαίνει με άλλη 18χρονη. Μπουκόφσκι 4. Και ο Τζόρτζι Μπες. Έτσι. Σαν παλιός Άγγλος από το The Office, David Brent. Καλή εκπομπή, παιδιά. Χρήσανε τράβα αυτιά να σε ακούνε. Βέβαια, τα αυτιά σας, ρε. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο Χασάπης από τη Βαρβάρ και δίπλα στον ηλικιωμένο Κώστα Σιμίτη? Χασάπης Κώστα Σιμίτης. Καλό. Ο Αποστόλης από την Αγγλία. Καλό. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Φιλιά στο Μπέρμπιχαμ. Όπως αντιλαμβάνεστε, η επιλογή μου να τραβήξω φωτογραφία με πουκάμισο τον Ασλαμή. Θα βάλω Δευτέρα, θα δούμε κάτι άλλο, ρε παιδιά. Δούμε. Μόνο εμάς αδειάζεις τότε, φίλε. Που βγάλαμε τον Πρέλεβιτς. Για το βράδυ. Ναι, το από κάτω έχει σημασία. Φταίς εσύ. Φταίς εσύ. Φταίς εσύ. Που με λένε. Γιατί ο άλλος δεν έχει δει τι έχει, τι από κάτι λέει. Εσύ το λες. Και δεν τεμπελιάζεις, σηκώνεσαι, κάνεις ράντι. Δώσε λίγο την κομματάρα, ρε εσύ, Αναστασία. Δώσε λίγο την κομματάρα. Και εμείς βάλαμε αυτό, τραγούδι και δεν σου άρεσε. Αυτό το προτιμώ από Μιχάλη Τζουγανάκη. Τον έχω δει στη σκηνή να το παίζει αυτό, να το λέει αυτό. Και μην κολλάτε στην ώρα. 6 ώρες έτσι παίζουν. Πριν τις 4 δεν πάει. Σταματάει έτσι. 4.30 με τίποτα. Γι' αυτό σε πήρε ο ύπνος. Ξεκινάει 10.30 με 11 και παίζει μέχρι τις 4. Και μια... παίζει σπιντάτα. Και εμείς βάλαμε ελληνικό τραγούδι χθες και μας το κόψες. Εχθές ήταν εκτός αυτού, φίλε. Το ελληνικό το ένα με το άλλο έχει διαφορά. Υπάρχει απεχαόντης διαφορά, νομίζω. Νομίζω, έτσι. Θες να συναγωνιστούμε.
Ε, τι να συναγωνιστούμε, ρε φίλε. Η πόλη κοιμάται τώρα. Παιδιά, όποιο θέλει, σχολιάζει τα σχετικά με την αγωνιστική που έρχεται, ναι, και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Άντε να πάρουμε το διπλό το Σάββατο. Οπα. Τώρα που είναι ήσυχος, τώρα που είναι ήρεμος, το ξαναβάζεις. Αυτό είναι που έβαλες θες, το Αμπάρε. Ναι, αυτό, ναι. Από Μάτιξη στο Δηλόπουλο. Για τον Γιώργο τον Αμπάρη. Γιώργο Αμπάρη για σένα, ρε. Λυκνίζεται ο Ατσαλτίδης. Μπράβο, πολύ ωραία. Την Κυριακή 4-10. Ποιο τραγούδι ξέρουν περισσότεροι? Ε, άλλο ρε φίλε, τι μου είπες τώρα, εντάξει, σκυλάδες. Ποιο τραγούδι είναι. Χορεύουν περισσότεροι? Οι πιο πολλοί σκυλάδες είναι. Γεια σου Αμπάρη. Αμπάρες. Γεια σου Γιώργο Αμπάρη. Ίκερ Κασίγιας. Κασίγιας τον είπε. Όχι ρε, χρόνια το λέω. Ο Αμπάρης, ίδιος ο Κασίγιας. Όταν είχε μαλλιά, ίδιος, ίδιοι, ίδια κοψιά, ίδια κίνηση. Δεν το λέω ειρωνικά. Ο Κασίγιας ξέρεις τι έχει πάθει, ε. Τι? Ο πατέρας του, όταν τελειώσει το χρόνο, δεν μπορώ τώρα. Ναι. Αν ακουστεί το... Α, δεν ακούς καλά. Όταν βάζεις τις μπούρδες σου εσύ, εμείς να ακούμε. Τι σου βάλω. Τέλεια τραγούδι σου βάζω. Ράδιο Σαγκόν. Παίρνεις τις εξάρες στα κλειδιά σου. Μπαινοβγαίνεις. Πάμε τώρα να ακουστεί, πάμε. Τώρα. Τώρα στο ρεφρέν. Θα ξεράσω. Ο Μάκης δεν είναι αυτός. Ο Μάκης. Με την βυζαντινή φωνή. Τρελός. Πάμε τώρα, πάμε. Να κάνει καρδιές σαν μπάρες. Να τα εξαρώνουν. Τώρα και η Αναστασία γελάει. Η Αναστασία καημένη. Σου πέρασε κύριε. Η Αναστασία. Έπαιζε λότο, κάτι σαν λότο τέλος πάντων, ο πατέρας του Κασίγιας. Κάθε εβδομάδα πήγαινε ο Ίγκερ και το έδινε το δελτίο. Ναι, ο Ίγκερ, ναι. Ξέχασε μια φορά. Ναι, και έπεσε. Και βγήκε. Φαντάσου. Και λέει, εγώ θα στα φέρω επί 10 πίσω. Και πήγε να γίνει τερματοφύλακα. Α, ήταν πιτσιρικά, σε τότε ο Ίγκερ. Κοψιά, ο Αμπάρης. Όχι, θα μαζί την προπόνηση με τη Ρεάλ και πήγε να παίξει λότο. Κοψιά κίνηση ίδια με Ίγκερ Κασίγιας. Τον φωνάζω χρόνια Ίγκερ Κασίγιας. Και απλά το έμαθε με λίγο καθυστέρηση. Την Κυριακή 4 ενδεκάτου στις 3.30 στο Snug του Dubliner. Wigan Lynch United. Μας ενημερώνει ο λατρεμένος 463 τα παιχνίδια όλων της Lynch φέτος εδώ στη Θεσσαλονίκη από το κλαμπ αφιερωμένα στη μνήμη του Φώτη Φολτόπουλου. 4.30 μεγάλο παιχνίδι Wigan Lynch United. Η Championship, το πιο σκληρό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο. Φέτος πηγαίνουν για άνοδο 11 ομάδες. 11 ομάδες πηγαίνουν για άνοδο. Τρελά ματς, φανταστική μπάλα. Αξίζει να το δείτε, απλά επειδή είμαι από χωριό εγώ. Ναι, είμαι από τον Ντεπό. Ναι. Το snag, τι είναι? Ένα είδος snag. Δεν μπορώ να πω ο αν είναι snag. Ο Άρης λέει. Πώς γράφεται, Μάρια? Ναι. Πώς γράφεται? S-N-U-G. Είναι snag. Βρισιά. Στο snag του Dubliner θα δούμε το match, λέει, το club της Leeds United. Όπως άλλο staff με A και άλλο staff με U. Τι είναι το snag? Αναστασία, άλλα κομμάτια βρήκες, είπες το μπλε μια φορά που θέλει ο Παπαδόπουλος, βάλ το, θες ντάιρα, ό,τι θες εσύ, πες, βάλ. Μάριε, με τέτοιο που κάμισο μη περάσεις έξω από καλά σχολείο, θα έχουμε άλλα μετά. Χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου τον Παναγιώτη. Η Λένα, λέει, η Λένα, ένα νουμεράκι στην πλάτη και έτοιμος ο κρατούμενος. Φυσικά και αστειεύομαι, ευχαριστώ που ομορφαίνετε το πρωινό μας. Γεια σου Λένα. Έχει φωτογραφία η Λένα? Έχει. Και έχει θέλει να δαγκώσει, κακομίρι. Ο Αποστόλης θέλει για ένα lookalike quiz. Lookalike. Σιμίτη. Κώστα Σιμίτη. Όχι, ρε φίλε, αν βάλει Λουιζάο είναι ίδιο. Ναι, με Λουιζάο θεωρώ είναι από τα πιο πετυχημένα. Ο δικός μας είναι πιο γλυκός, εντάξει. Ο διεθνής Βραζιλιάνος στόπερ τη Μπενφίκα. Να το κομμάτι που τραγουδούσε προηγουμένω με ικτρή αποτυχία. Δεν πειράζει. Ο Παναγιώτης δεν υπάρχει. Εσύ λες, η δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Μπλε από Θεοδοσία, από εποχή με την τεράστια Θεοδοσία Τσάτσου που ήρθε από την Αυστραλία στην Ελλάδα τότε. Τότε που Βουρβουρού είχαν παίξει, και έκανε τους μπλε. Μαζί δεν είμαστε. Αυτό είναι στην Βουρβουρού με την Μαυρούλα τραγουδίστρια. Α. Που την είχαν για 1,5 χρόνο. Πρωτομαγιά δεν είχαμε πάει, κάτι τέτοιο. Ναι, δεν πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά. Σκνίπα πάλι εσύ. Λέει. Δώσε λίγο να ακούσει το κομμάτι. Info από Αναστασία, μια και δίνουμε για το φεστιβάλ τρεις μονές προσκλησούλες κινηματογράφου. Υπάρχει μια ταινία, λέει, στο φεστιβάλ φέτος από τις ελληνικές. Είναι περίπου 90 ελληνικές ταινίες, 89 κάπου εκεί. Που λέγεται Βουρβουρού. Μήπως έχει την πιτσαρία εκεί πέρα που τρώγαμε σαν τα σκυλιά. Είναι πολύ τρελό το αφιέρωμα στο Greek queer. Στο Greek queer cinema. Με πάρα πολλές ταινίες για την ομοφιλοφιλία. Ταινιάρες. Ανάμεσά τους και τον θρηλυκό Άγγελο. Έτσι, με τον Μιχάλη Μανιάτη. Ο Τσάρλι. Έχει ταινιάρες. Ταινιάρες. Πραγματικά. Θρηλυκός, γιατί είναι θρηλυκός.
ανάμεσά τους, ανάμεσα αυτά είναι και η ταινία με τον, για τον Ναπολέοντα Παλαθιώτη, με τον Τάκη Μόσχο, τον Θεό Τάκη Μόσχο, στον ρόλο του Ναπολέοντα Παλαθιώτη. Ένα έτσι. Ένας θεός. Ομοφιλόφιλου κομμουνιστή που προκαλούσε με την ζωή του την, αυτά. Την αθηναϊκή κοινωνία. Μεγάλος Ναπολέοντας Παλαθιώτης. Συνάδουν αυτά. Όχι, αλλά είναι ανεκτά. Δεν συγκρούονται κάπου. Είναι ανεκτά καθόλου. Στην αριστερά, είσαι ίσα. Καθόλου. Υπάρχουν ομοφιλόφιλοι, ακροδεξιοί, ακροαριστεροί. Οι οποίοι το κρύβουν. Άρα δεν είναι, συγκρούονται άρα. Και υπάρχει και ένα πολύ ευρύ φάσμα περί αντίληψης περί του κομμουνισμού. Έτσι. Ο κομμουνισμός του Στάλιν με τον κομμουνισμό δεν ξέρω ποιο, καμία σχέση. Ναι. Παιδιά, αν θέλετε, στείλτε μας κανένα μηνυματάκι και εσείς κανένα θεματάκι δεν να σχολιάσουμε. Τι φωνή έχετε. Το πουκάμισό σου. Ναι, τι φωνή έχετε για τα παιχνίδια των ομάδων που υποστηρίζετε. Θα δεις Δευτέρα την μπλουζάκι, θα βάλω εγώ. Μπορεί να είσαι εδώ ξαδρά μας. Μην το κες, όχι Δευτέρα. Δεν συμφέρει. Α. Από Τρίτη και μετά. Μην το κες. Α, εντάξει, δεν συγγνώμη. Μην το κες. Ναι. Δευτέρα είναι πιο εύκολη ημέρα, φουλ αγωνιστική. Εντάξει, το μεθεπόμενο. Τι φωνή έχεις. Εγώ σκέφτομαι για παράδειγμα, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Το εννοώ, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Να παίξω τον Ατρόμητο Άσο. Δεν κάνω πλάκα. Όπως το τότε με Μπαρσελόνα. Εγώ, αν ήμουν ο Ιβάν, θα έλεγα ας το κάνουμε Άσο αυτό. Νταράλας. Μεγάλο κομμάτι. Αυτά πρέπει να σας αρέσουν τα λαρά, τα παλιά, ε. Τα παλιά, ναι. Μέχρι το 73, ναι. Μέχρι τη Χούντα. Ελληνικό λαϊκό, μέχρι τη Χούντα, όχι έχει, παραπάνω. Έχει και λίγο, ναι, έχει και λίγο. Μέχρι ακόμα. Το 75, όχι παραπάνω. Δεν μ' αρέσει. Είναι λίγο down το λαρά. Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι θαλασσί, αλλά είναι πουκάμισο. Κόψε τα κουδί σου άλλο τα λαρά εδώ πέρα. Ποιος? Εγώ. Αχ να μου στο που... Αχ να μου στο φουστάνι σου, κουμπί μαλαματένιο, χαντρά στο κομπολόι σου, το μαργαριταρένιο. Αχ να μου στο φουστάνι σου, κουμπί μαλαματένιο, χαντρά στο κομπολόι σου, το μαργαριταρένιο. Αυτό βάλε. Στο πετώ. Άντε τζάλτ. Τι ώρα περνάμε σήμερα. Στέλνω πολλά φιλιά σε όλη την οικογένεια. Ήσυχα, το έχετε πάρει απόφαση ότι ο Πάγκο είναι πρωταθλητής. Έτσι δεν κλείνει η χρονιά. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι δεν κλείνει η χρονιά. Στέλνω τα φιλιά μου δεν σε όλη. Δεν έχουμε πει για τον Ολυμπιακό. Πρόσεχε λίγο. Μειο τρεις πρέπει. Έχει κάνει, περίμενε. Έχει κάνει ο Ολυμπιακός τόσο. Και πρόσεχε τι κάνουν τα site τώρα. Μαλώνουν το ένα site με το άλλο. Ναι. Λένε, ναι, μπορεί να φάει μειον τρεις. Το έχουν συνειδητοποιήσει οι Ολυμπιακοί ότι τρώνε μειον τρεις. Το καταλάβει. Αυτό είναι εκτεταμένα επεισόδια. Εκεί δεν τα πλατανιάδες. Δεν έχουν τέτοιο. Δεν έχουν αστυνομική διεύθυνση να γράψει τη μολότοφ. Τι να κάνουμε. Ήταν από το Ζακ. Λοιπόν, τέλος πάντων, το έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν είδα τίποτα. Δεν μα απασχολεί αυτό. Δεν είδαμε τίποτα. Και μαλώνουν τώρα τα site, φίλε. Ναι. Το ένα site γράφει με μείον 3. Αλλά επειδή είμαστε σε βαθμολογία, πρέπει να αντιφάει στο κύπελο. Το μείον 3. Ό,τι δεν το κάνει το κύπελο. Επειδή η διοργάνωση είναι στο κύπελο. Όχι, το πρωτάθλημα. Γράφουν οι μία άλλοι. Ναι. Όχι. Ναι, μεν είναι στη διοργάνωση του κυπέλου, αλλά όπως είχε γίνει με τον Πάοκ πέρυσι στον ημιτελικό και στο τελικό. Εντάξει, το μείον 3 πρέπει να είναι στο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά ο Πάοκ στον ημιτελικό και στο τελικό δεν ήταν σε βαθμολογία. Είτε μείον 3 είτε συν 3, ο Πάοκ θα είναι πρωταθλητής. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Και κάνει και ρήμα αυτό. Είτε μείον 3 είτε συν 3, ο Πάοκ είναι πρωταθλητής. Μπράβο, είδες. Τελειώσαμε. Το πήρες στο Βικελίδης, το πήρες το βάθμο. Α, το κατάλαβες. Ναι. Το κατάλαβες. Το είπα. Το είπα. Το κατάλαβες. Το είπα. Το κατάλαβες. Τα φιλιά μου στην οικογένεια Τσαλτίδη, σε όλη την οικογένεια, αλλά κυρίως στην Μαρία, στις οποίες στην βάπτιση παρευρέθηκα, που ανοίγουν τα μαλάκια της και γίνεται εντελώς τελείως αμερικανάκι. Και είναι ολόιδια με τον Χρήστο. Για να δω φωτογραφία. Που είναι καρά αμερικανάκι. Θα την πάρουμε διδύσει live. Φτού, φτού, φτού. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: ο Ασλαμάς είναι κάτι ανάμεσα σε παππού και σε γιαγιά που φοράει τέρμα κάτω τα γυαλιά που θα αρχίσει σε λίγο το πλέξιμο. Καλό. Παπαδόπουλο αγλέντησε τους αλόφες. Ξέρεις, εμείς μας κάνεις τόσο ωραίο σχολιάκι. Αυτό, και την αυτό αν το έλεγες ναι. Όμως για αυτούς. Ναι. Ναι, θα έλεγα. Αλυταράδες! Αλόφρισκο τον πάω! Αν μου έλεγε τουρκάκι μου γλυκό, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Παλιόγρια! Κανένα πρόβλημα. Σκουλέια! Ο Κώστας λέει: ο Χρήστος κάτι ανάμεσά σας και αδυνάτησε τόσο πολύ που δεν φαίνεται. Καλό. Ο Πάνος λέει: ρε Μάριε, πες κάτι για τα βάσανα του Πανσεραϊκού στην Τρίτη Εθνική. Ποια βάσανα. Για τον Πανσεραϊκό, ρε φίλε, ναι, τι να. Τι μετά να τα πει. Σε έχει τσαϊπάει. Ο Γιώργος λέει: κοίτα τι που κάμισο ξέθαψε η Σατανόγρια. Για να προσανατολίσει την κοινή γνώμη για να μην συζητιέται η Εξάρα. Ναι, 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 ναι. Και εδώ καλό. Βλέπω το πιο ωραίο. Α, και πρώτα μήνυμα, χθες, αλλά... Από την πιο. Χθες, α, μάλιστα. Ο, τι έχουμε εδώ. Η ελευθερία. Ελευθερία, η θάνατος. Η ελευθερία. Καλημέρα Ελευθερία. Ελευθερία. Η οποία είσαι η γυναικάρα στα κόκκινα κανονικά. Η Κέλλη Λεμπρόκ, η γυναικάρα στα κόκκινα. Η Ελευθερία. Η Ελευθερία, τι λέει. Η οποία λέει η Ελευθερία Μάριε. Εκπληκτικό πουκάμισο.
ελπίδες. Ελευθερία, δεν κάνω πλάκα. Θα νομίζω ότι θα έχει ελπίδες ο Κακομοίρης. Όποτε θέλεις, πηγαίνουμε για δείπνο, το προσφέρω εγώ. Φοράω το πουκάμισο αυτό. Με βάση τους φίλους που βλέπω τις ελευθερίες. Α, μπράβο, ελευθερία. Άσε. Θα πάει με μένα η ελευθερία για δείπνο. Γιατί? Παοξάκι. Είναι Άρης. Άρης είναι. Κάτσε, έλα, περίμενε. Στη φωτογραφία αυτή με τη φανέλα Άρης. Ναι. Τι εκτιμώ στην ελευθερία. Μοντάζ έχει κάνει. Ρε. Το σκουλαρίκι. Το οποίο τι είναι. Πέρλα. Πέρλα. Μπράβο. Ασλαμάς. Ελευθερία, κατάλαβες ότι με το που έστειλες μήνυμα, κατευθείαν έχουμε μάθει τα πάντα για σένα. Κοράκια. Το έχεις αντιληφθεί. Αριανάκι, ελευθερία. Μοντάζ είναι, ρε, του πάω και έχει κάνει. Όταν η νέα γενιά φοράει πέρλα, υποκλίνομαι. Η πέρλα, παιδιά, είναι κάτι διαχρονικό. Το λέω σε όλα τα κορίτσια. Να φοράτε πέρλες και να τις έχετε σε διάφορα χρώματα. Κορυφαίο μαγαζί για πέρλες στη Θεσσαλονίκη, στο κάνω μια διαφημισούλα. Είναι η Βονοφάκου, γωνία Παύλου Μελά. Μη μας θυμίζει, με παλαιόν πατρόν Γερμανού. Και εκεί έχει φάει χιλόπιτα ο κύριος παραδίπλα μου. Έχει χιλόπιτα, ξέρεις πολύ καλά τι έχει γίνει. Τρέχαμε πιωμένοι στα Λάλας και στα Μάλας και στα Βαρελάδικα. Ξέρεις πολύ καλά τι έχει γίνει. Διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, μην ξεχνάς. Για αυτή την ιστορία, ξέρεις πολύ καλά. Από τους χορηγούς και μετά. Τρεις μονές προσκλήσεις. Φεστιβάλ κινηματογράφου, δύο διπλές για τους μπλε, δύο διπλές για Μιχάλη Τζουγανάκη απόψε στο κλαμπ του Μήλου FM και όνομα τεπώνυμο Φεστιβάλ ή Ζουγανάκης ή μπλε ή και τα τρία αποστολή στο 54-526 η χορηγή. Αν μιλάς καλά γερμανικά, θα πας να εργαστείς για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευέλικτα ωράρια και τις υψηλότερες αποδοχές αγοράς. Dialog.gr 2312-209-209. Μαζί μας είχαμε και την Injection Service που τη βρίσκουμε στην Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο injectionservice.gr. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, καλής 21-30-278-279. Προσέξτε, 21-30-30-278-279. Μπαίνεις μαργαριτόπουλος.com και θα βρεις την ασφάλεια που θέλεις για το αυτοκίνητό σου για κάθε κατηγορία από 59 ευρουλάκια το εξάμηνο. Γιαβορίδη Σπύρος είναι κοντά μας, ο παικταράς ο Σπύρος ο Γιαβορίδης, ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Πού τον βρίσκεται? Στην Κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31 και τηλεφωνική επικοινωνία με Σπύρο Γιαβορίδη 23 15 53 93 10. Θα ακούσετε μια γλυκιά φωνή να λέει Γιαβορίδη Σπύρος, λέγεται. Αγαπητή Χρύσα, το κινητό σου τελειώνει σε 853. Γιατί πράγμα θες να πεις, για τζουγανάκι, για μπλε ή για φεστιβάλ? Αγαπητή Χρύσα, 853. Στείλε το μηνυματάκι σου, έτσι. Γεια σου, ελευθερία. Εδώ είμαστε με Αναστασία, πηγαίνουμε σε break. Άμα τη επιστροφή μας, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές 23-10. Ελευθερία, αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα θα ψάχνουν όλοι να σε βρουν. Εύρε, τι φάγατε. Θα ψάχνουν όλοι να σε βρουν. Όλοι οι σαλιάριδες. Εύρε, τι φάγατε. 23-10-287-888. Ανοιχτές οι γραμμές. Άμα τη επιστροφή μας. Αχ, μου βάζει ένα φίλο. Πάει, χαθήκαμε, μπούκωσα. Κάτι κάνουμε. Αναστασιάκη, να είσαι καλά. Από τις κορυφαίες μηχανικούς ήχου στην Ευρώπη, η Αναστασία. Με ρωτάει ένας φίλος στο κινητό μου, είναι το κλασικό αυτό, αν προτιμάς μπλε με Θεοδοσία Τσάτσου ή με Τζόρτζια. Αυτό είναι κλασικό, εντάξει, κλασικό ερώτημα γύρω από τους μπλε, τους οποίους κάνει και κάνει δύο συνεντεύξεις μου παλιότερα. Μια πολύ ωραία στο Blow Up, δύο μεγάλες όταν είχα αυτό στο Blow Up του Γιώργου του. Του Λιμπέρι, ναι. Του Διλμπέρι. Διλμπέρι, ναι, συγγνώμη. Του Διλμπέρι. Ναι, ναι. Καλημερίζουμε την οικογένεια Διλμπέρι. Με το ιστορικό Blow Up. Ακόμη, γενικά όταν κλείνει δισκάδικο πονάω. Παραδείγματο παλιό Λίμπερο. Το ιστορικό Blow Up στην πλατεία Αριστοτέλους. Ναι. Τώρα το έχουν κάνει τα παιδιά παπούτσια γυναικεία και πάνε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Να τους κάνουμε μια διαφημισούλα. Ξεκάθαρα, σαν φωνή και φωνητικές ακροβασίες και τεχνική, δεν υπάρχει ερώτημα, Θεοδοσία Τσάτσου, η οποία έχει σπουδάσει κινησιολογία στην Αυστραλία. Η Θεοδοσία δεν σχολιάζω. Τώρα, σαν πιο rock attitude και πιο pop rock, είμαι Τζόρτζια. Ξεκάθαρα. Εγώ σε αυτά θέλω πιο rock attitude. Σαφώς Τζόρτζια. Πιο pop rock. Ναι, hot mama Τζόρτζια. Πάντα τη βλέπω έτσι, λέω, την Τζόρτζια και το γουστάρι. Καλημέρα, Τζόρτζια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, οι διαγωνισμοί τρέχουνε. Οι μπλε μοιάζουν και το φεστιβάλ να πλησιάζουν κάπως το Μιχάλη Τζουγανάκη. Δύο διπλές προσκλήσεις για τους μπλε αύριο βράδυ στο κλαμπ του Μήλου. Δύο διπλές για Μιχάλη Τζουγανάκη απόψε στο κλαμπ του Μήλου. Και τρεις μονές για το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Οι νικητές πηγαίνουν από απόψε μέχρι και την ερχόμενη την άλλη Κυριακή, 11 του μηνού, και βλέπουν όποιαν από τις 190 τόσες ταινίες ξένες και ελληνικές θέλουν.
σαφώς και η συντηρητική πλειοψηφία είναι ξένες ταινίες, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ καλή ελληνική παραγωγή και πολύ ωραία αφιερώματα σε προηγούμενες δεκαετίες του ελληνικού κινηματογράφου. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφης Τζουγανάκης, η μπλε, η φεστιβάλ, τα δύο από αυτά και τα τρία, αποστολή στο 54-526. Ετοίμασε πρόταση αυτό της Αναστασίας, το γουστάρι το κομμάτι, είναι γκαζό δυνατό, αδειά τους ξέρει λέει κανείς. Ποιο? Κι όμως, προσβάλλεις, έχουμε κόσμο που ξέρει νέα συγκροτήματα. Πέτα λίγο Αναστασία να φύγουμε. Τι είναι μπαμπά, pop rock hit, σκάσε και άκουγε. Χρύσα, εντάξει το μήνυμά σου ήρθε, για φεστιβάλ μπαίνεις, οκ. Okay. Λίγο προσοχή παιδιά, να γράφετε γιατί πράγμα θέλετε, έτσι, όνομα και επώνυμο και δίπλα θα γράψεις το τι θες, μπλε, τζουγανάκι, φεστιβάλ ή και τα τρία αν θέλεις. Ή και τα δύο, ό,τι θέλεις. Αποστολή στο 54-526. Γραμμές ανοιχτές 23-10-2-87-3 οκτάρια. Από κινητό 6-9-45 τα υπόλοιπα ίδια. Έτσι, 2-87-8-8-8. Τα έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Τώρα εσύ κάνει, γιατί έχεις κάνει ρημαδιού. Δεν τα έχω κάνει ρημαδιού. Βάζω δεύτερη και πρώτη ώρα. Εδώ πέρα έχουμε. Ναι, βασιλική Ρετσίνα. Ξανά έχουμε. Ναι. Ξανά μάνα. Θα ακούσουμε κομμάτι ή να χορηγώ. Πάμε, λέγε με το κομμάτι, πάμε. Ναι, με Βασιλική Ρετσίνα. Την μεσημβρία είναι ποιητική σε τηλέφωνο επικοινωνία 23-17-13-9-81. Στο ταβερνάκι, στην παρέα, στο κυριακάτικο τραπέζι και στην πλατεία. Ρούμεν Κόλλες είναι κοντά μας. Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Επιλέξτε την ακριλική κόλλα πλακιδίων Ceramicol. Γράφετε CRAMIKOLL και για τις ειδικές εφαρμογές στην ακριλική κόλλα Panther A500 Super. Τη μοναδική με χαλαζιακή άμμο. Υγρασία, κρύο, ξέχασέ τα. Ρούμεν Κόλλες στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, έτσι, επαναλαμβάνω, στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, στο Βαθύλακο με 2 κάπα. Τηλεφωνική επικοινωνία με Ρούμεν Κόλλες 2310-719-229 και στο rumen.gr γράφετε όπως το ακούς. R-O-U-M-E-N. Αναστασία, βλέπω την ευτυχία στο πρόσωπό σου που το ακούς. Σου λέω, τους κάνω εγώ κουμάντο σήμερα. Δυνατή μπασογραμμή, γκαζάκι, κάτσι φωνητικά, μια χαρά. Κάτσι. Πόσο χαίρομαι που δεν καλεί κανείς. Πόσο χαίρομαι. Και μπορούμε και παίζουμε μουσικές, μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε. Δεν μου λες τελευταία παράσταση, τι ώρα είναι σήμερα δηλαδή. Προβολή. Προβολή, ναι. 12 η ώρα το αμερικανικό το piercing. Ξεκινάει 12 η ώρα. Πού, σε ποιο? Διάρκεια 81 λεπτά. Είναι στο λιμάνι, νομίζω είναι στην Τζον Κασαβέτη. Παιδιά, η αίθουσα είναι 6, έτσι. Η Ολύμπιον, η κλασική Ολύμπιον, πλατεία στο τέλος. Και πάνω στο πέμπτο όροφο η Παύλο Ζάνας, η πιο μικρή αίθουσα. Και οι άλλες 4 είναι στο λιμάνι. Οι άντρες που λέμε και οι γυναίκες. Στην πλατεία, στην αίθουσα, στην αποθήκη Α και στην πλατεία. Και στην αίθουσα και στην αποθήκη Β είναι η άλλη. Αποθήκη Β νομίζω. Απέναντι είναι η Γ. Και στο Ζάνα έχεις μιλήσει με τη Σωτηροπούλου. Δίπλα στο Ασανσέρ. Στο Ασανσέρ. Στο Ασανσέρ. Χθες πολύ ωραία η ιδέα αυτή με τα βιντεάκια. Που δεν μιλάει κανείς πάνω από το stage, ούτε ο Τζιτζι Κώστας, ούτε ο Ανδρεαδάκης, ούτε ο Μπουτάρης, όλοι μιλάνε σε βίντεο. Αυτό το πιο βασικό θα ξεχνούσα. Το βίντεο του Περικλήτου Πηλίδη, που είναι μάστορας σε αυτά, ξεκινάει και κλείνει με δύο τεράστιες μορφές της πόλης. Για μένα, μάλλον, οι δύο πιο εμβληματικές μορφές της πόλης που έχουν μείνει εν ζωή. Βάλανε εμένα μέσα. Η περίφημη. Δίδυμοι που όποτε τους βλέπω γελάω και δακρύζω συγχρόνως και το βάζω ερώτηση. Το ήθελα από το πρωί να το βάλω. Για ρίχτω. Οι μεγάλες μορφές, οι δύο ασπρομάλιδες, οι δίδυμοι που γυρίζουν στην πόλη ντυμένοι ακριβώς ίδια και πιασμένοι αγκαλιά και χαιρετάνε όλο τον κόσμο. Ο Ανέστης και ο Λυκούργος. Αν δεν κάνω λάθος, Μιχάλης. Ζητώ συγγνώμη. Τεράστιες μορφές. Για μένα πλέον η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, η παλιά καλή Θεσσαλονίκη που χάνεται. Πώς τους λέγαμε, πώς τους έλεγε η γενιά μου επί 25 χρόνια. Τώρα δεν υπάρχει πια, πρέπει να γίνει αναφορά σε αυτό. Πώς τους λέγαμε, επί 20 σχεδόν χρόνια. Επί 15-20 χρόνια. Πώς τους λέγαμε. Να έρθει μήνυμα. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54-526. Τους λέγαμε, τους αποκαλούσαμε, τους προσφωνούσαμε με το όνομα ενός συγκροτήματος. Ποιου συγκροτήματος, της δεκαετίας του 80. Πάρε τη γραμμή γιατί γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Λοιπόν, Μάριε Πατερούλη, την τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook ο σταθμός σας, εγώ την έστειλα. Πάντα με αγάπη, λέει ο Θουβού, Θουβού, να είσαι καλά. Ανοιχτές γραμμές, πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
Όνομα και ομάδα, πώς θα ρίξετε. Ναι. Γιώργος, πάω, ξέρεις. Γιώργος, πάω. Το Βίλεμ. Διερωτήσε γιατί δεν παίρνουν τηλέφωνο. Έτσι πως το πας, αγόρι μου, συνταγές φαγητών θα βγάλεις. Θα κάνεις κανένα, δηλαδή, το έχεις κάνει πια εκεί πέρα. Έχει γίνει τι, μα βάζω λίμπερο να ακούσω πρωί-πρωί. Συνεπώς, Γιώργο. Για αίθουσες. Άρα συνεπώς. Για φεστιβάλ. Έτσι, ναι. Άρα δεν είσαι ακροατής, δεν με ενδιαφέρεις εσύ. Ξέρεις. Έχεις εξαντληθεί πλέον. Είναι ναι, αλλά έχεις 44 σχόλια. Να το δούμε. Ότι έχεις εξαντληθεί πλέον. Ναι, δεν μπορεί να βγει κάτι άλλο. Ναι, έχεις εξαντληθεί. Ωραία. Ναι, πες μου, ναι. Άρα ακούς κάτι άλλο. Επιλέγεις κάτι άλλο. Δεν έχει, το ραδιόφωνο σου δεν γυρνάει, μένει κολλημένο σε ένα. Εγώ περιμένω να ακούσω. Εγώ επειδή είμαι συνηθισμένος από το Λίμπερο τα πρωινά από πέρσι. Ποια πρωινά πέρσι το Λίμπερο. Λοιπόν, πάμε έχει, γρήγορα. Εντάξει, άμα δεν είναι, άμα δεν είναι ο Μου κάνει χιλιά, μου κάνει χιλιά. Πάμε, επόμενο. Φύγε, έφυγε. Κόψον. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό. Δεν ακροατίζουμε αυτού. Πάει, φύγαμε. Άλλο. Δεν ακροατισμού. Ναι, υπάρχει άλλο. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν ακροατισμού. Μηνύματα εδώ, Facebook. Είναι ακροατισμού. Πάει, δεν ακροατή μα. Πάει αυτό. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, πάμε. Γιατί τον έκοψε τον κύριο. Όχι, το κάνει τρίτη φορά. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό. Α πείτε, α πείτε. Φρίτη τον ενοχλεί. Λοιπόν, το είπε μία, το είπε δύο, το είπε τρία. Να βάλει θέμα αυτό. Σε λέει ότι σε καρα... πάντα έτσι ήταν. Ότι σε καραγκιοζάκο. Ο Αλέξανδρο. Δικό μου, αυτό είναι ωραίο. Ναι, αυτό τον πάω, ναι. Ρεμάρια, κερνά τραπέζια και φαγητά στην ελευθερία. Ακόμα δεν πήγε στο Δημαρχείο για το γάμο. Το συμπέρασμα είναι ότι ο σύντροφο δεν σε ακούει στο ραδιόφωνο. Καλό. Τα χιλιάδε ρούχα που έχει στην καρταρόμπα σου, σαχλαμά, φαντάζομαι είναι από τι διάφορε εποχέ που έχει ζήσει. Την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Ρώμη, το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, του πολέμου, τον Αλφαβήτα Παγκόσμιο Πόλεμο, τα 20, τα 30, τα 40, τα 50, τα 60, τα 70, του 80s. Χαϊλάντερ τη κακιά ώρα, απέθαντη ποντικομαμή. Αυτό σίγουρα μ' αγαπάει, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα μ' αγαπάει. Η ελευθερία επανέρχεται και λέει: αν αυτό το κόκκινο σηματάκι στο γιακά είναι σημαία της Εθνικής Αλβανίας. Όχι. Είναι, βασικά το πουκάμισο είναι η Αμερικανική εταιρεία Sessions. Έτσι. Είναι κλασική Αμερικάνικη εταιρεία Streetwear που λέμε, τις οποίες λατρεύουμε. Η ελευθερία με ρωτάει για τις μεταγραφές από Αργεντινή, back και four αν θα πάρουμε. Ναι. 5 με 7 θα στα πω αυτά, ελευθερία. Ναι. Λοιπόν. Και ο Παύλος. Α, ο Πάνος λέει: Μάρια, να παίξουμε 7 σύντον Ηρακλή. Έχει μάτσει, στην Κέρκυρα παίξτον. Στην Κέρκυρα παίξτον διπλό από εδώ μέχρι τα Τρίκαλα. Μέχρι το Ποντικονίζει. Από εδώ μέχρι τα. Κάνε νέρδι βούτα. Κανονικά. Και θα πάει πολλοί κόσμος. Ειλικρινά ήθελα να πάω για να μείνω και ένα βράδυ Κέρκυρα. Πραγματικά. Και το όνειρό μου είναι να μείνω στην Κέρκυρα έστω μία βραδιά. Έχω φωτογραφία την πιο παλιά πόρνη τη Κέρκυρα, Μάρι. Η Ελισάβετ. Γεια σου λέω. Την πιο παλιά. Είναι. Α, εν ζωή! Ήταν το 91, την έχω φωτογραφία στην πενταήμερη. Άντερε! Στον δρόμο πάνω. Φευγάτη, Μάρι, φευγάτη, ντύσιμο κτλ. Συγγνώμη λίγο, Ριζαβέ. Ελισάβετ. Επειδή για πόνο με ενδιαφέρει. Μιλήσατε μαζί τη. Μίλησα μαζί τη, ναι. Εγώ μου λέει είμαι η πιο παλιά. Η πιο παλιά πόρνη τη Κέρκυρα. Ναι. Σου το είπε. Ναι, ρε φίλε. Όνομα θυμάσαι. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Καλημερίζουμε την παλιότερη πόρνη τη Κέρκυρα. Είτε μα ακούει είτε όχι, να είναι γερή, να είναι καλά. Μίλησα μαζί τη, σου λέω. Γιαγιά, την έχει φωτογραφία. Στο δωμάτιο ήταν το 411 που είχα. Η Ελισάβετ λέει κοροϊδεύεται, αλλά χαρτιά δεν έχει μπροστά του. Κινητή εγκυκλοπαίδεια είναι. Πού να τον φτάσει. Έλατε. Η Ελισάβετ όλοι αυτό. Yeah. Ελισάβετ καλημέρα. Είσαι που λένε. Και εσύ θα φας. Πάμε γραμμή και καλημέρα. Μια στιγμή ο Παύλος και θα πάμε στη γραμμή. Ναι. Λέει τη μόνη αλήθεια. Εδώ στον ντεπό σκεφτόμαστε σοβαρά την απέλασή του. Είσαι η ντροπή του ντεπό. Σκεφτόμαστε σοβαρά. Όχι απλά πλάκα έτσι να το κάνουμε πλάκα. Σοβαρά. Πάμε στη γραμμή καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο, ναι, παίρνει απλά. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Υπάρχει εκπληκτική φωτό ασλαμά με τον Τραμπ να του δίνει μετάλλιο. Το είδε αυτό. Η άλλη. Καλημέρα, φίλε. Με αφορμή το σχόλιο που είπε διπλό από την Κέρκυρα μέχρι τα Τρίκαλα, βρήκα τι μου θυμίζει με τον Πικάνισο. Τον Δήμο από τα Τρίκαλα, την ταινία εκεί, μόνο τα γάρι σου λείπει. Α, ναι. Ίδιο είσαι με αυτό. Δήμο Τρικαίων λέγεται. Αδερφέ, όνομα και ομάδα που θέλει. Έλα, Ιταλό. Ιταλό, να του. Α, Γιώργο Ιταλό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χθες είδα και το φίλο με τον Μπλε Αμάξι και στη Βασιλίσσα. Ένα ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Δεν θα καταλάβεις ποτέ το γιατί. Εγώ ξέρω γιατί. Για τις τελευταίες τρεις μέρες. Δεν το ξέρει το Παναγιώτης. Εγώ το φαντάζομαι. Δεν πάει το μυαλό του. Σου έφτιαξα το κέφι μετά την Εξάρα. Όχι. Τι? Όχι. Μπορώ να σου το πω κάποια φορά στη ζωή μου. Θα μου το πεις από κοντά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το εννοώ. Παρακαλώ. Ένοχο μυστικό. Και σε σένα και στον Αυτάκη τον Αριανό. Μπράβο. Ωραία.
Έγινε Γιώργο Παλικάρι. Καλή δουλειά, καλημέρα. Να είσαι καλά, Παλικάρι. Φωτογραφία με το πουκάμισο, φίλε, έχει τα περισσότερα σχόλια από ό,τι είχαν όλε τι φωτογραφίε σου. Ρε, Χρήστα, συγγνώμη λιγάκι. Ο Θουβού. Αυτή πρέπει να είναι, Μάρι. Με τον Τραμπ. Αυτή είναι, ναι. Θουβού. Αραβούργημα. Αραβούργημα. Ζω για τέτοιο. Να με παρασημοφορήσει Αμερικανό πρόεδρο. Μα είσαι ίδιο, ρε φίλε. Το κάτι άλλο. Για την προσφορά στην ανθρωπότητα. Τρελή δουλειά. Αναστασία, τι έχουμε γραμμή. Διαλυματάκι. Ναι, μάτια. Επειδή η Αναστασία διάλεξε νωρίτερα το Άμστερνταμ, γι' αυτό έβαλα το Mr. Jones, που είναι Down to New Amsterdam. Πού είναι το New Amsterdam? Στην Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε παραδέχομαι. Και πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Τον εκπλήσω συνέχεια. Αν λέω κοτσάνα. Φαντάζεσαι δηλαδή. Νομίζω ότι όλη μέρα είμαι με τη Βασιλική. Φαντάζεσαι του ποια θα ήταν. Όχι, εγώ θα έλεγα την Ισία, δεν σε ξέρω. Α λαμπάει τα κουιζάκια που βάζετε είναι για βρετανικές ομάδες. Αν δεν κάνω λάθος, το Νιου Άμστερνταμ είναι περιοχή της Νέας Υόρκης. Θα το μάθει κάποιο. Αν δεν κάνω λάθος. Θα βγει ο Ανδρέας να μας το πει. Νιου Υόρκ, Νιου Χαμσάιρ. Το κομμάτι είναι τεράστιο. Το κομμάτι είναι τεράστιο αυτό από του Crowded House. Ωραία, παιδιά, θα πάμε στο break. Πάντα τα ζωγραφίσαμε. Μόνο δεν είπαμε αυτό. Κατάκισο το group. Ήρθε η ώρα να πάρεις αυτοκίνητο. Είτε πας με αυτό το πουκάμισο, είτε όχι. Και επειδή είναι ακριβούτσικο το καινούριο, με αυτό το πουκάμισο, δώσεις δεν του κάνουν. Ακόμα όμως και με αυτό το πουκάμισο, αν πας κατάκισο το γκρουπ, θα βρεις το κατάλληλο αυτοκίνητο για σένα. Θα με διώξουν, θα πούνε φύγε, θα σλαμά. Κατάκης δεν διώχνει κανένα. Θα βρει το κατάλληλο αυτοκίνητο και για σένα. Με διαφάνεια απόλυτη για σέρβις χιλιόμετρα κταίω, όλα είναι στο ίντερνετ. Κατάκισε το group, κατάκις.gr. Μπες και θα αγοράσεις αυτοκίνητο πριν κάτω δεις. Τελευταίο μισάωρο, η ευκαιρία σου να κερδίσεις μία από τις διπλές προσλήσεις για τους μπλε για αύριο, μία από τις δύο διπλές για τζουγανάκι απόψε στο Club του Μιλ. Αυτή την εβδομάδα για μπλε δεν έπρεπε να δίνεις. Ναι, και τρεις μονές για το 59ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπα γράφεις φεστιβάλ μπλε ή τζουγανάκι, αποστολή στο 54526. Ναι, Παναγιώτη. Σήμερα είσαι εκπληκτικός, λέω, το Χρήστανθο. Χρήστανθάκος. Ναι, φανταστικός. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε break πάντα με την Αναστασία στη συντροφιά μας. Άντε μωρά αδέρφια πάμε, τι μπήκαμε τελευταίο, τελευταίο σιγουσία, 16 λεπτό είναι όλο και όλο, τελευταίο 16 λεπτό έτσι. Νομίζω ότι είναι χρόνος αρκετός από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τις τρεις μονές για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, τις δύο διπλές για τον Μιχάλη Τζουγανάκη απόψε στο Κλαμπ του Μήλου και τις δύο διπλές για τους μπλε αύριο βράδυ στο Μήλου FM και ονόματε επώνυμο, δηλαδή Φεστιβάλ ή μπλε ή Τζουγανάκης και τα τρία αποστολή στο 54526. Γίνεται ένας πραγματικά τεράστιος χαμός στο Facebook με τη φωτογραφία που ανέβασα τη δικιά μου σήμερα με πουκάμισο, μεγάλο γεγονός για την ιστορία της πόλης. Ο Χρύσανθος φαίνεται πίσω και Παναγιώτης Παπαδόπουλας, τρελά σχόλια, περιμένουν τρεις γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Ο Ηλίας λέει ακριβή φαίνεται η πουκαμισιά. Μάλλον με τις πράξεις από το 7+. Εννοείται και είναι ακριβή. Το σήμα στο γιακάτου είναι το κόκκινο Pokémon. Καλημέρα από το κεντρικό Πολύκαστρο. Είναι το κόκκινο αστέρι της Sessions, της εταιρείας. Ασλαμής. Ό,τι πιο παλιό σχολή ραδιοφωνικού, ό,τι πιο παλιά σχολή ραδιοφωνικού παραγωγού. Με διαφορά ό,τι καλύτερο. Κοάβ συν ένα. Κοίβ. Κάτω από τη Βικτόρια. Κοάβ, λέει εδώ αυτός. Ναι. Έτσι. Κοίβ. Κάτω από τη Βικτόρια συν ένα εννοεί τον Χρύσανθο. Ναι. Δηλαδή Παναγιώτης εγώ συν ένα τον Χρύσανθο. Όταν λέμε Ρετσίνα όμως τι εννοούμε, Βασιλική Ρετσίνα. Σωστά μιλάς. Από τη Μεσημβρία είναι ο ποιητική, σε τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 713 981 με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση. Πάμε γραμμές, περιμένουν τρεις, να είστε με ρυθμό περιεκτικοί. Πάμε, όνομα και ομάδα υποστηρίξεις φίλε. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Νταλή ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε Νταλή. Έτσι, έτσι, έτσι. Πάμε γρήγορα τώρα. Πάμε. Λοιπόν, Μάρια αναφέρθηκε για την νίκη του ΠΑΟΚ υποτιμητικά την Τρίτη. Δεν μπορούσα να σου πάρω τηλέφωνο. Την Τρίτη εγώ για την νίκη με τον Παναθηναϊκό. Τα... Ναι. Κέρδισε ότι κέρδισε τα μωρά, ας πούμε. Τα μωρά του Δόνη. Τα μωρά του Δόνη δεν είναι ποτέ. Δεν είμαι τίποτα μόνο παλικάρι μου. Τα μωρά του Δόνη. Όλη η Ελλάδα έτσι τους λέει. Σιγά το τι έκανες, κέρδισε τα μωρά. Δεν είπα έτσι, λάθος κάνεις. Μάλλον από παοκτσίδες που υποτιμητικά λέει ίσα ίσα. Κατάλαβες τι είπα. Πέταξε γιατί... και ένα φιλικό, πέταξε και ένα βαβά. Αλλά λέω, τον έσωσες, τον έσωσες. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αν ο Παναθηναϊκός δηλαδή είχε 2-3 κολυμπαλίδες, Ινσούα, 2-3 Μακέτα, 2-3 και Κουρμπέλη 4-5, ναι. Θα κέρδιζε. Πολύ πιθανό, θεωρητικά είναι όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε κανέναν υποτιμητικά λέγοντας τα μωρά του. Κέρδισε αυτόν που αρχίζει να κέρδισε γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα. Πολύ μεγαλύτερη ποιότητα από αυτή του Παναθηναϊκού. Συμφωνώ! Έτσι. Συμφωνώ! Δηλαδή,
αν είχε Παναθηναϊκό τον 20χρονο Ραούλ, α πούμε, και τον 20χρονο Μπέτζη, θα κέρδιζε τόσο εύκολο. Και τον Ράιαν Γκίγκς 18 ετών θα κάνει πάρτι με Σιτούμπα. Εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Όπως τότε με τον Ολισαντέμπε που έκανε πάρτι. 20χρονο Ζαμπά είχε και ο Πάοκ. Φυσικά. 20χρονο Λιμιό είχε και ο Πάοκ. Ναι, μόνο που ο μέσος όρος ο δικός σου είναι 31 και του Παναθηναϊκού 25, Τζάνομ. Βέβαια. Είχε έρθει μια περίμενε, Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός με 16χρονο τον Ήμπε. Αν εσύ θεωρείς το Διούδη άπειρο, αν θεωρείς το Κουρμπέλι άπειρο, το Μακέτα άπειρο, τον Ινσούα άπειρο. Λες ό,τι σε συμφέρει. Λες ό,τι σε συμφέρει. Όχι, δεν συμφέρει. Γιατί δεν μου άκουσες την Τρίτη. Του λέω ότι κέρδισε τη μεγάλη, ο Πάο κέρδισε με τη μεγάλη του ποιότητα, φίλε. Ο Πάο κέρδισε έχει χαμηλή ποιότητα. Τον 19χρονο Αργύρι Καμπετσί, βασικό φόρμε στην Τούμπα Προψέ, με τον 20χρονο Τάσο Χατζηγιοβάνη. Η χαμηλή ποιότητα του Αργύρι Καμπετσί κέρδισε, φίλε. Καλά, ρε, φίλε, γιατί αν ήταν μπροστά, αν ήταν μπροστά ο Μπεντζεμά, ο 19χρονος δεν θα πιέζει. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα, Νταλή. Καλό δρόμο. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Α, να σου πω. Δεν περιμένουν τελειώ, άλλοι δύο για να πάρει κι άλλο κόσμο. Περιμένουν, περίμενε. Γιατί άφησε πιο χοντρό υπονοούμενο, κλείνοντα την εκπομπή κιόλα. Δεν μπορεί κανένα να πάρει τηλέφωνο. Δικαιούστε όλοι ότι η συμφωνή συχνή να ακούσουμε κι άλλου. Έπεσε πρόπερση, είπε Μάριο Ρακλή, για ένα πάνω στα Ρώσικα. Δηλαδή ευθύνεται ο Πάπου, εμά να βρείτε την πτώση Ρακλή. Όχι, Ολυμπιακό. Όχι. Μπορείς να μου πεις, παρακαλώ, τι έγραφε το πανό εκείνο το κατάπτυστο. Πάμε, επόμενη γραμμή, Αναστασία. Επόμενη γραμμή, να βγει κόσμος κι άλλος. Όχι ίδιες φωνές. Να βγαίνουν κι άλλοι. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Αναστασία, πάμε. Επόμενη γραμμή, μάτια μου. Ήθελα να βγει προχθές μια κοπέλα και περίμενε μια ώρα. Μου πήρε τηλέφωνο εδώ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Δίνουμε πιο πολύ χρόνο σε φρέσκες φωνές. Πάμε, επόμενη. Καλημέρα. Ορίστε, φρεσκότατη τέτοιο. Αφιλαχαναγορά βγήκε. Ναι, πάμε, όνομα και ομάδα, ξύπνα. Πάει, πάει, πέρασε. Γιώργος από Ξάνθη, Παοκτσής. Ναι, αφωνή, πάμε. Πολύ φρέσκια φωνή. Ναι. Φρεσκότατη, τι κάτσε, να σου πω. Κάτσε, βγήκες και προηγουμένος εσύ. Όχι. Α, πάμε Γιώργος. Άλλος είναι εκείνος. Ναι. Τι έγινε, το έχετε πάρει απόφαση, έτσι, ότι ο Πάοκ θα πάρει το πρωτάθλημα. Ωραία θεματολογία, καινούρια, φρέσκια, πολύ ωραία. Παρασκευή, Λιακάδα, η Θεσσαλονίκη γιορτάζει, πάμε. Άλλο, ωραίο, ναι. Το είπαμε αυτό, πάμε. Ναι. Στη φυσική του θέση ο καθένας, ο ένας 4, ο άλλος 6. Ναι. Έτσι να αφήνουμε υπονοούμενα. Δίκιο είχε ο άλλος, ο προηγούμενος. Ο Νταλή, πολύ ωραίος, ναι. Μίλησε τρία λεπτά. Ναι. Αφήνετε συνέχεια υπονοούμενα ότι ο Πάοκ φταίει για όλα σας τα δεινά και όχι εσείς και το κεφάλι σας. Είπες κάτι εσύ για τον Πάοκ ότι φταίει για το λέξη, δεν έχω πει. Όχι σήμερα, δεν εννοεί σήμερα. Όχι εσείς οι ίδιοι, εννοώ οι ομάδες σας. Ναι, οι ομάδες σας. Έτσι. Πώς το λένε, οι πρακτικές και οι τεχνικές του. Του Πάοκ. Του Super 3, ας πούμε, έχουν βρει ακριβώς και στην αυτόνομη την ίδια χρήση, έτσι. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτά! Εμείς παίρνουμε πρωτάθλημα και ασχολούμαστε με το τι κάνει ο Άρης και ο Ηρακλής. Εγώ ξέρω, ρε φίλε, για την πολύ φρέσκια τοποθέτηση. Έχασε ο Ηρακλής από τον Ατρόμητο 1-6 και έγινε ρημαδιό με μηνύματα από παοξίδες. Σιγά το ρημαδιό. Στη γειτονιά μου, στη γειτονιά μου έχω τρεις παοξίδες, σε όλο τον τεπό τρεις παοξίδες έχω. Ναι, ναι, ναι. Και οι τρεις με σταμάτησαν να μου κάνουν πλάκα. Εντάξει, ψυχολογικό. Αυτό... Τι να κάνουμε, αφού αυτό περιμέναμε κι εμείς. Φίλε, εγώ όταν είμαι πλούσιος πακέτος. Τι νέος, να κάνουμε, σου λέει, αυτό περιμέναμε κι εμείς. Νέος, ωραίος, στυλάτος, με ωραίο αυτοκίνητο, με ωραία ρούχα. Μα την Παναγία, τον γέρο φτωχό και άσχημο, τον κάτω κοιτάω. Δεν ασχολούμαι μαζί. Μαριέ, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Για μας και εσείς και οι άλλοι, είστε κομικά στοιχεία. Ο ένας να το κομικά στοιχεία, ωραία. Αυτό είναι καλό, καλό. Έτσι θα ασχολιόμαστε. Πήρε ένα μάτς τώρα που έφαγε 4 ώρες και ασχολείται με αυτό. Έφαγε 4 και άλλο 6. Λατρεμένος Μπάστερ Κίττον, τεράστιος κομικός. Επόμενη γραμμή, Αναστασία, πάμε. Μίλησε ο φίλος 3 λεπτά. Επόμενη γραμμή. Ο αντίπαλός σου για να πάρεις το πρωτάθλημα κέρδισε τον Άρη και εσύ χαίρεσαι που έχασε ο Άρης και όχι. Που δεν έκοψε βαθμούς από τον αντίπαλό σου. Όχι, μπράβο! Ο Άρης είναι ο αντίπαλός μας. Η Άκη του κόψε βαθμούς. Σωστό. Επόμενο. Ναι. Σωστό. Καλημέρα. Σωστό. Σωστό. Καλημέρα, αδερφέ. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Κύριος Κώστας. Άλλη μια φρέσκια. Άλλο ένα τρίλεπτο. Μάρια, πήγα το είδα. Πήγα. Πήγα το είδα αυτό το Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, ναι. Και σου άρεσε? Ναι, το Bohemian. Έμεινε ευχαριστημένος. Δεν μπορώ να την κρίνω καλλιτεχνικά, διότι δεν είμαι το αντικείμενο. Δεν ακούς Queen, ναι. Ναι. Έμεινα ευχαριστημένος όταν τελείωσε η ταινία, έφυγα ευχαριστημένος από τον κινηματογράφο και αυτό μετράει το περισσότερο για μένα. Σε παραδέχομαι, πολύ ωραίος, μπράβο. Επίσης, έχει θετικές κριτικές εδώ ο τηλεθεατής, ναι, η κυρία που σχολιάζει, ναι, και
προτείνει σαν καλή ταινία την τελεία του Μάικ Λι, Πίτερ Λου. Αυτό δεν ξέρω. Ναι, το ξέρω, ναι ρε, με τον Μαύρο και τον Άνταμ Ντράιβερ, ναι. Όχι, με την Κούκλου Σκλάν. Ο Μάικ Λι φέρνει τη μεγάλη οθόνη την περιβόητη σφαγή του 1819 στο Σεν Πίτερς Φίλτς του Μάντσεστερ. Ναι. Όταν κατ' εντολήν των αρχών της πόλης η ειρηνική διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων διαλύθηκε με ματιρό τρόπο. Ναι, σωστό. Λοιπόν, Ρόρι Κινίαρ και Μαξίν Πικ και Νίλ Μπέλ, ναι. Αλλά τώρα επειδή από νωρίς άρχισαν να αυτοαναγορεύονται πρωταθλητές οι... Άντε ρε κακομύρι τώρα. Να μιλήσει, να ακουστεί. Φτωχέ Παπαδόπουλε. Άντε ρε Παπαδόπουλε. Άντε ρε Παπαδόπουλε. Φτωχέ. Άντε ρε Παπαδόπουλε. Από νωρίς αρχίσατε την ποιότητα την είδαμε με τη Βίδη. Άντε βρε Τριγλία. Την είδαμε με τη Βίδη. Άντε βρε Τριγλία. Και μεθαύριο θέλω να σας δω στην Ουγγαρία στο καφενείο. Όταν έκανες τον κύριο Τριζιάμου το 83 και κατούραγα το κουλούρι και από το παροδιάζομα κακομύρι. Ρε κακομύρι, με σένα γελάει ρε κακομύρι. Να ακουστεί Παναγιώτη ο άνθρωπος. Επονίβηστε. Επονίβηστε σε χαρακτηρίζει, ενθουσιαστικό. Έτσι. Άλλο. Ναι. Άλλο. Σε είδαμε με το καφενείο που έλεγες που απέκλεισε η ΑΕΚ. Σε γελιοποίησε με στην Τούμπα. Πας εδώ και μεθαύριο. Σιγά μην πεθάνεις ρε Παρθούν. Φουκαρά. Σιγά μην πεθάνεις στον αέρα. Φουκαράς εγώ ρε κακομύρι. Με τη Λευκορωσία. Εάν δεν τράβασε καμιά ταράτα ρε κακομύρι. Ακόμα εθνικό νόμιζο έχουν το ρούβλι. Κακομύρι. Άντε πες καμιά δήλωση του Μπέρκμαν κόρου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα κύριε Κώστα, συγκλονιστική παρουσία το F. Το κάτι άλλο ήταν. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Κούρι δεν είναι αυτές. Ναι, καλημέρα, άστε τον πελάτη αγαπητέ μου. Την πελάτησα, στον αέρα είστε. Ναι. Ναι, όνομα και ομάδα που υποστηρίξατε. Αλλού είχε. Αλλού πήρε αυτός, στη θεία το έπαιρνε αυτός. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν παίρνουμε άλλον. Να κλείσουμε. Ναι, κλείνουμε. Κλείνουμε. Για να είμαστε ωραίοι κυμπάριδες. Κατερίνη λέει έχει θάλασσα 8 χιλιόμετρα μακριά. Και ο Τρίλοφος έχει. Και στον Τρίλοφο πας 8 χιλιόμετρα από εκεί θάλασσα. Τι το Θήβα πήραξε. Του Βορρά. Κακομύρι. Φουκάρα θα πεις εμένα. Μήνυμα του Παοξή Γιώργου Ιταλού. Κυρκό και ο φοιτητής τότε είχε φύγει ευχαριστημένος από το σταθμό των τρένων. Να είσαι καλά, Γιώργο Ιταλό. Λοιπόν, πάμε σε λίγο στην κλήρωση. Τον ζηλεύετε κατά Η Αναστασία μου είχε για έκπληξη το τέλος κομμάτι, λέει, που διάλεξα, θα πάθεις πλάκα, κατάλογα τη σημερινή μέρα. Και τι επέλεξε. Δεν μου αρέσει καθόλου. Και τι επέλεξε, το χειρότερο κομμάτι που γράψαν στην ιστορία τους, η Κιουρ. Λοιπόν, τους νικητές των τριών διαγωνισμών τους προσφέρει το βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά, το Μπέργκλερ στη Μεταμορφώσεως 5 στην καρδιά της Καλαμαριάς, δίπλα στο παλιό Δημαρχείο, νυν Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρι. Με το Μπέργκλερ επικοινωνείται τηλεφωνικά για τη Λιβεριά στο 23 14 007 7. Πρόταση της ημέρας στο BBQ ονειρικό μπέργκερ με τηγανιτό κρεμμύδι μέσα με το οποίο πεθαίνω. Ρούμεν βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών 719-229 ή rumen.gr. Ρούμεν. Αλητία. Ναι, αλητία. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Εγώ τουλάχιστον τον αγαπάω τον κύριο Κώστα. Δεν τον έχω καρτούν όπως κάποια άλλη παραγωγή. Κατάλαβες. Αλητία. Το πήγα και το γνώρισα. Αλητία. Πήγα και το γνώρισα. Αλητία. Αυτό πρέπει να σεβαστεί ο Κυρικό. Κατάλαβες. Απίφυκαρά τον ΠΑΟΚ. Αλητία. Αλητία. Ναι, είμαι αλήτης. Ναι. Ανηθικότητα. Από τον παραγωγό του ΠΑΟΚ. Αλητία και ανηθικότητα από τον παραγωγό του ΠΑΟΚ, Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Δεν ήμουν ευγενέστατος όπως εσύ να κλείσω δύο ΠΑΟΚ σήμερα στα 11 δευτερόλεπτα. Δεν τους έκλεισα. Μίλησαν γεμάτα τρία λεπτά. Κλείνουμε την εκπομπή. Rumen.gr για στεγανοτικά, θερμομονωτικά και τις κορυφαίες κόλλες της αγοράς. Rumen! Λοιπόν, οι νικητές για το φεστιβάλ κινηματογράφου: Γιάννης Παναρέτου, Γρηγόρης Κελτέκης, Αριάδνη Ιορδανίδου. Αριάδνη Ιορδανίδου, Γρηγόρης Κελτέκης, Γιάννης Παναρέτου. Δεν έκλεισα κανέναν, μιλήσαν πάρα πολύ και είναι κλασικές φωνές. Πάμε στους επόμενους, έτσι. Μίλησαν τρία λεπτά γεμάτα, έλεος, έτσι. Λοιπόν, Μιχάλης Τζουγανάκης. Νικητές είναι οι Κυριάκος Ξανθόπουλος και Ουρανία Κανακάρη.
Ουρανία Κανακάρη και Κυριάκος Ξανθόπουλος πηγαίνουν απόψε στο κλαμπ του Μήλου στο live του Μιχάλη Τζουγανάκη. Στο live των μπλε πηγαίνουν οι Ελένη Γκίκα και Νίκος Μπουσμπούκης. Νίκος Μπουσμπούκης και Ελένη Γκίκα. Στην Ανθεών, αριθμό 25, νυν Γεωργίου Παπανδρέου 25, υπάρχει το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών. Με 15-17 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα, όσοι κινείστε Ανατολική Θεσσαλονίκη και δεν έχετε δοκιμάσει φαγητό από το πιπερών, εγκληματείτε σε βάρος της κοινωνίας. Σημερινή πρόταση, τορτελίνια με λαχανικά, να γλύφεις τα δαχτυλάκια σου και το εννοώ. Λοιπόν, από εμάς και την Αναστασία, αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking weekend και μην ξεχνάτε, ειδικά τώρα στο φεστιβάλ που είναι κυρίως στο Ολύμπιο και στην Παύλο Ζάνας, μην ταΐζετε τα περιστέρια εκεί στην πλατεία. Έχουν γίνει σαν υπτάμενα βόδια. Θα έρθει σιγά σιγά ο Jim Jarmusch να γυρίσει ταινία με τα βοηδοπερίστερα της πλατείας της Αριστοτέλους. Τέλους.